Δεύτερον, πιστεύω στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην ελεύθερη οικονομία και είμαι και λίγο για τις κοινωνικές αξίες, έχω μια τέτοια άποψη, άρα αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το γεγονός ότι και εσείς έχετε κομματική ταυτότητα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι θεωρώ ότι είστε προκατελημένοι σε ερωτήσεις σας. Ωραία, ωραία. Και εγώ φέρνω στοιχεία για ό,τι λέω. Φέρνω στοιχεία. Είναι μερικά πράγματα κομικά. Κομματικά φρονήματα εν έτη 2018. Κομματικά φρονήματα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, να φέρουμε μόνο συγκεκριμένο. Ήρθατε πάλι να φωνάξετε. Μόλις μπαίνετε μέσα, επιτόπου έτοιμος. Να ακούσετε τι λέμε τουλάχιστον, κύριε Γεωργαντά. Θέλετε να τα ρωτάμε από την αρχή και να ψηφοποιούμε. Σας παρακαλώ. Κύριε Παπαχριστόπουλε, θα έχετε το λόγο. Το θέλετε το λόγο. Το θέλετε το λόγο. Ακριβώς την ίδια ερώτηση. Έχετε προηγούμενο μάρτυρα. Δεν καταλαβαίνω. Τα στοιχεία που φέρνω δεν έχουν κομματική ταυτότητα. Εντάξει, είναι έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις. Εντάξει, τελειώσαμε. Πάμε, κύριε Παπαχριστόπουλε. Ναι. Θα ήθελα, κύριε Μάρτης, καταρχήν, επειδή έλειπα εγώ, γιατί είχα μια άλλη υποχρέωση και κάτι άκουσα για μια δικαστική απόφαση. Ανοίχτηκα, λοσυνικό, θέλω, εγώ προσωπικά θέλω να ακούσω. Για μια δικαστική απόφαση άκουσα που λέτε. Ποια ακριβώς ήταν, γιατί έλειπα και έλειπα σε υποχρέωση που δεν μπορούσα να την αναλάβω. Είπα για δύο δικαστικές θέλω αποφάσεις. Θέλω να την ξανακούσω εγώ. Ναι, είπα για δύο δικαστικές αποφάσεις. Ναι, ναι, θέλω αν έχετε καλοσύνη. Σε ποια από τις δύο αναφέρεστε? Η μία είναι η αγωγή μου εναντίον του κυρίου Πολάκη και η δεύτερη είναι η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για την παράνομη εταιρεία Security, η οποία νοθεύει το πρωτόκολλο του Κελπνό. Κυρίως για τη δεύτερη, αλλά θέλω και την πρώτη. Αν έχετε καλοσύνη, εγώ θέλω να σας ακούσω. Φυσικά, τα έχω καταθέσει, οπότε μπορεί να σας μοιραστούν κιόλας. Η ερώτηση αρχική ήταν γιατί ο κύριος Πολάκης μου επιτέθηκε και απάντησα το εξής. Γιατί 20 μέρες πριν την επίθεση τη δημόσια που δέχθηκα, είχαμε ως σωματείο κάνει εξώδικο και είχαμε καταγγείλει ότι στις 8 Απριλίου έγινε παράνομος αποκλεισμός με εντολή της διοίκησης του Κελπνό, του κτηρίου του Κελπνό, με ψευδή αιτιολογία από την εταιρεία Security. Μιλάτε για το δεύτερο σκέλος αυτό που σας ρώτησα ή το πρώτο? Για την απόφαση. Για την απόφαση. Για την απόφαση. Έγινε παράνομος αποκλεισμός με ψευδή αιτιολογία. Φωνάξαμε την άμεση δράση. Αυτά τα γράφει η δικαστική απόφαση που λέτε. Την έχω μοιράσει και τα διάβασα. Ναι, όχι, τα διάβασα από Κύπρη. Και αν θέλετε, μπορώ να ενημερωθώ, κύριε Μάρτης. Θέλετε να μου την ξαναδώσετε, δικαστική απόφαση, να την διαβάσω ένα προς ένα? Την έχω προλάβει να διαβάσω. Ωραία. Και εμείς καλέσαμε την άμεση δράση επί τόπου. Έγινε καταγγελία του περιστατικού, προχωρήσαμε σε εξώδικο, προχωρήσαμε σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και εκδόθηκε η δικαστική απόφαση 18 Ιουλίου για αποχώρηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Σαν σύλλογος εργαζομένων. Διότι η εταιρεία αυτή είχε αποκλειστική χρήση, αποκλειστική, μόνο αυτή, χωρίς κανένας άλλος ταυτόχρονα. Αποκλειστική χρήση των χώρων όπου φυλάσσονται όλα τα πρωτόκολλα, τα αρχεία, τα μητρώα, οι σφραγίδες του Κελπνό. Mm-hmm. Και την ίδια περίοδο υπήρξε συγκεκριμένο έγγραφο που κατήγγειλε, και το έλαβε στο σκεπτικό ο πρόεδρος, κατήγγειλε την απώλεια υπηρεσιακών εγγράφων και βιβλίων των ετών 2013-2014. Ποια περίοδο, 2000. Ποια περίοδο έγινε ποια καταγγελία, περίοδο, ναι, η καταγγελία, ή ποια περίοδο αφορούσαν τα απολεσθέντα έγγραφα? Πότε έγινε η καταγγελία και τι χρονολογική περίοδο αφορούσε? Η καταγγελία έγινε 8 Απριλίου του 2017. 17. Και, δηλαδή, αφαιρέθηκαν από τις αποθήκες των αρχείων, ναι, ναι, τα μητρώα τα οποία αφορούν και τα πρωτόκολλα στην περίοδο 2013-2014. Που ήταν υπουργική θητεία του κυρίου Γεωργιάδη, ναι, και την ίδια περίοδο εμείς ως εργαζόμενοι δεχόμασταν πιέσεις από συμβούλους του κυρίου Πολάκη, και έχει καταγγελθεί και αυτό, να προχωρήσουμε σε ψευδείς βεβαιώσεις αναφορικά με το ζήτημα των 23 συνεργατών, προκειμένου να υπάρξει πρόβλημα στον κύριο Γεωργιάδη και φυσικά να έχουμε και εμείς μετά πρόβλημα ως υπηρεσιακοί. Ήρεμα. Όταν λέτε ψευδείς βεβαιώσεις, δηλαδή υπήρχαν συνάδελφοί σας που υποχρεώθηκαν να καταθέσουν ψευδώς? Υπήρχαν συνάδελφοί μας οι οποίοι πιέστηκαν έντονα και επανειλημμένως εγγράφως ψευδώς να βεβαιώσουν ότι αυτά τα 23 άτομα ήταν υπάλληλοι ενώ δεν ήταν. Και έχει καταγγελθεί αυτό το πράγμα συγκεκριμένα. Όχι, δεν προχώρησαν σε ψευδή βεβαίωση, διότι αντιστάθηκαν. Αυτό που θέλω να μάθω εγώ είναι. Έχει αποδειχτεί. Μη, αφήστε με, παιδιά.
Όχι, αφήστε είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Αφήστε με λίγο, αφήστε με. Είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Περιλαμβάνεται στο εξώδικο ο μετακλητός σύμβουλος του κυρίου Πολάκη, ο κύριος Μαλαβάκης Γεώργιος. Mm-hmm. Άσκησε πίεση σε δύο υπηρεσιακούς, θέλοντας έντονα φορτικός και πάνω από το κεφάλι τους, πιέζοντας τους να πάνε να γράψουν συγκεκριμένη διατύπωση, διότι την περίμενε τώρα ο υπουργός. Μέσα σε μισή ώρα, γιατί το απόγευμα απαντούσε σε ερώτηση στη Βουλή ο κύριος Γεωργαδιάς. Λοιπόν, ο κύριος Πολάκης απαντούσε σε ερώτηση και ήθελε συγκεκριμένη διατύπωση. Διακόπτεται, δεν θέλω. Μιλάω εγώ με τον μάρτυρα. Δεν θέλω καμία πρόεδρε. Αν νομίζετε ότι κάνω εγώ κάτι λάθος, διακόψτε με εσείς. Παιδιά, συνάδελφοι, θέλω, αφήστε με. Συνεπώς, λέτε ότι υπάρχει δικαστική απόφαση για ψευδείς βεβαιώσεις κλπ. Λέω, υπάρχει καταγγελία στην εισαγγελία για ψευδείς βεβαιώσεις. Έχει τελεσυδικήσει αυτό, όχι έτσι. Όχι, υπάρχει καταγγελία. Εντάξει, υπάρχει μόνος καταγγελία. Και υπάρχει δικαστική απόφαση Μάρτης, αν να φύγει η εταιρεία διότι παρανομεί. Αν έχετε την καλό. Αυτό που λέτε, το δέχομαι. Λοιπόν, πρόεδρος στον Κελπνό, την περίοδο που κάνατε την καταγγελία αυτή σαν πρόεδρος των εργαζομένων, νομίζω είναι ο κύριος Θεόφιλος Ρόζεμπεργκ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Τι γνώμη έχετε για τον καινούριο πρόεδρο, δηλαδή είχε συμμετοχή σε αυτό που μου λέτε τώρα σαν πρόεδρος, θα μπορούσε να το έχει αποτρέψει ή όχι? Θα μου απαντάτε ακριβώς αν έχετε καλωσύνη, κύριε Μάρτυρα. Φυσικά. Και παρακαλώ τους συναδέλφους να μην επεμβαίνουν Φυσικά. Σε μένα τουλάχιστον. Φυσικά. Η εντολή προκειμένου να αποκλειστεί το κτίριο με ψευδή αιτιολογία, σύμφωνα με την ομολογία των μελών της εταιρείας Security, έγινε κατόπιν προφορικής εντολής από τον νομικό σύμβουλο του κυρίου Ρόζεμπεργκ, τον κύριο Χαμτζούδη, και από τον κύριο Ρόζεμπεργκ, τον οποίο τον πήραν επιτόπου τηλέφωνο. Συνεπώς, υπάρχει ενοχή κατά κάποιο τρόπο ή τέλος πάντων υπάρχει περιραίους ατμόσφαιρα. Υπάρχει περιραίους ατμόσφαιρα ευθύνης και συμμετοχής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρτης. Προχωράμε. Επειδή συμβαίνει, να το ξέρω, το Ρόζεμπεργκ δεκαετίες ολόκληρες, γιατί έχουμε. Το λέω, δεν έχει σχέση με την περίπτωσή μας, αλλά έχει σχέση. Ναι. Είμαστε μαζί στους γιατρούς του κόσμου και έχουμε γυρίσει στο μισό πλανήτη με τον κύριο Ρόζεμπεργκ και τον ξέρω προσωπικά πάρα πολλές δεκαετίες. Κλείνω την παρένθεση. Θέλω να πάμε τώρα στην ουσία. Εγώ ήθελα να μάθω, γιατί μπήκα αργά, δεν είχα γνώση τι ακριβώς είπατε. Θα ήθελα να μου πείτε το εξής, κύριε Μάρτης. Έχω μπροστά μου μία έκθεση 106 σελίδες. Του ΣΕΙΠ. Είναι μια έκθεση, πιστεύω ότι είναι ίσως η μοναδική, ίσως να υπάρχουν και άλλες, αλλά είναι μία από αυτές, είναι 106 σελίδες, πόρισμα σελίδων Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, η οποία έχει ένα ολόκληρο ιστορικό εδώ. Την έχετε υπόψη σας αυτή την έκθεση? Ναι, είναι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η έκθεση. Ξέρετε. Την γνωρίζω, ναι. Μάλιστα. Έχει πάρα πολλά μέσα, όταν σας πω δηλαδή. Το πιο σημαντικό από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής, ότι διαχρονικά, λέει αυτή η έκθεση, και δεν ξέρω αν αυτό το νούμερο το επιβεβαιώνετε κι εσείς, ξοδεύτηκαν γύρω στα 350 εκατομμύρια ευρώ σε ένα φορέα υγείας που είχε στόχο να προστατεύει τη δημόσια υγεία. Πιστεύετε ότι αυτό το νούμερο ισχύει ή, ξέρω εγώ, είναι υπερβολικό? Αν έχετε γνώμη. Καταρχήν, δεν σας θεωρώ εγώ κατηγορούμενο, έτσι, για να είμαστε. Είστε μάρτυρες εδώ ναι, ψάχνουμε. Δεν είμαι ούτως ή άλλως. Ψάχνουμε τις. Είστε ακόμα ενεργοί εργαζόμενος, ή κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Τώρα εργάζεστε. Εάν δεν γνωρίζετε κάτι που δεν γνωρίζω εγώ, είμαι ακόμα εργαζόμενος. Ναι, όχι, όχι, προς Θεού, δεν το λέω. Δεν είμαι υποχρεωμένος να το ξέρω για όλους. Είναι πολλοί που έχουν φύγει, έχουν συνταξιοδοτηθεί κλπ. Όχι, δεν είναι υπενιγμός και μην το πάρετε έτσι, γιατί δεν λειτουργώ έτσι. Θέλω να μου πείτε, αυτά τα 350 εκατομμύρια, πιστεύετε ότι διατέθηκαν έτσι σωστά, ας πούμε? Ποια είναι η γνώμη σας, γενικώς, έτσι, φιλολογική απάντηση θέλω. Δεν είστε υποχρεωμένος. Θα σας απαντήσω. Επειδή, από ό,τι ξέρω, είστε πολλά χρόνια και εσείς υπάλληλος και εντάξει. Μπορεί να μου πείτε, δεν ξέρω. Όχι, θα σας απαντήσω σύμφωνα με την κρίση μου. Με ρωτάτε σύμφωνα με την κρίση μου. Ναι, βεβαίως. Η οποία είναι ευθεία και είναι σύμφωνα με τη ρίση του Αριστοτέλη, φίλος μεν Πλάτων, φιλτά τη δε αλήθεια. Άρα, ό,τι σχέση και να έχουμε με κάποιον. Αφήστε το, θέλω να μου απαντάτε. Πάμε για να μην καθυστερούμε, γιατί είναι και λοιπόν, συνάδελφοι που πρέπει να μιλήσουν. Το ποσό 350 εκατομμύρια, εάν συμπεριλαμβάνεται μέσα στην απόφαση, στο πόρισμα αυτό που λέει 350, δεν το γνωρίζω αν συμπεριλαμβάνεται. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν δεν το θυμόσαστε. Ναι, εντάξει. Ωστόσο, θέλω να σας πω. Ναι. Εάν αθροίζεται εκεί, με αλφαγιώτα εάν αθροίζεται, ναι,
και το ποσό του δανείου 200 εκατομμύρια που ήταν για την αντιμετώπιση. Σωστά της το βάζετε, ναι. Το οποίο μετά τροποποιήθηκε ως προς τους σκοπούς του και να πάει και για άλλες δράσεις δημόσιας υγείας και από το οποίο δάνειο πολλές φορές μετά σε προϋπολογισμούς. Δεν αποδίδονταν οι προϋπολογισμοί, αλλά τακτοποιούνταν εις βάρος του δανείου, άρα δεν εκταμιεύονταν λεφτά. Λέγανε στον Κρίνο 40, πάρε 30 από το δάνειο, 10 από εκεί. Μπορεί να φρίζεται εκεί, αλλά τα 350. Μην κολλήσουμε όμως αυτό, γιατί. Τα 350 όμως έχουν μέσα. Τα τοκοχρεωλήσια του δανείου, ναι. Τη μισθοδοσία του προσωπικού. Κατά άλλες εκτιμήσεις είναι περισσότερα, είναι γύρω στα 600. Δεν θέλω να κολλήσουμε. Όχι, είμαι σίγουρος ότι δεν ισχύουν αυτά και δεν θέλω να κολλήσουμε. Πάντως είναι ένα υπέρογκο ποσό. Θα έρθουμε και στο δάνειο των 200 ευρώ. Μεσοσταθμικά είναι γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός. Είπατε. Μεσοσταθμικά. Ναι. Ο προϋπολογισμός του Κελπίνου είναι γύρω στα 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, το ξέρω, το ξέρω. Τα μισά είναι μισθοδοσία, όχι μόνο ακούστε για το Κελπίνο, για νοσοκομεία κτλ. Ακούστε λίγο. Ανελαστικά, αντιδραστήρια, λειτουργικά. Άρα δεν υπάρχει ποσό 600 ευρώ. Κύριε Μάρτης, γιατί βλέπω καταρχήν εγώ. Θεωρώ θετικό το ότι μιλάτε, δεν χρησιμοποιείτε. Θα μπορούσατε κάλλιστα να μην απαντάτε ή ξέρω εγώ διάφορα τέτοια. Βλέπω ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Προσπαθώ να εισφέρω. Και χαίρομαι γι' αυτό ιδιαίτερα. Θέλω, σας διαβάζω επί λέξη και θα φτάσω μετά στην ερώτησή μου, το άρθρο 5 της νομοθεσίας που αφορά το επικοινωνιακό πακέτο του Κελπνό. Η νομοθεσία η οποία υπάρχει από το 1995 με σαφήνεια λέει η άρνηση ή παράληψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού να μεταδίδει μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου τιμωρείται κλπ. Σε άλλο σημείο, δεν θέλω να κουράζω γιατί τα έχω ξαναδιαβάσει, για μένα όμως είναι πολύ ουσιαστικό. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υπεχρούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου κλπ. Και μάλιστα σε ώρες μεγάλης τηλεθέασης, να μην δεν θέλω απλά, η νομοθεσία υπήρχε. Έχω τον μπροστά μου ένα κατάλογο, ξέρετε κύριε Μάρτης, με τα χρηματικά ποσά που έχουν πάρει διάφορες εφημερίδες, κανάλια και μεμονωμένοι δημοσιογράφοι. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, προσπαθώντας ο κύριος Μηταράκης, ο οποίος είναι παρόν εδώ, να ακυρώσει την ομολογία μιας πρώην υφυπουργού, ότι αυτά που λέει δεν ισχύουν διότι έδινε και αυτή απευθείας αναθέσεις κλπ. Και όταν του είπαμε να φέρει σε ποιο έντυπο δημοσιεύτηκε αυτό, μας έφερε ένα έντυπο, το οποίο όμως έχει πάρει χρήματα και αυτό από το Κελπνό για επικοινωνιακούς λόγους. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πιστεύετε ότι ένα δημοσιογραφικό μέσο, που ενώ ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να μην το πληρώσετε, φέρνει κάτι εναντίον κάποιου, ο οποίος αντιστρατεύεται το, και σας λέω συγκεκριμένα για την κυρία Σκοπούλη, έχει... Το μέσο ήταν αυτό που εγώ δεν... Μερίδα, ναι, όχι κανάλι. Λοιπόν, πήρε ένα ποσό. Ακούστε με λίγο, κύριε Μάρτης. Θεωρείτε ότι έχει αξιοπιστία η καταγγελία ενός μέσου που έχει ήδη πληρωθεί, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν ξέρει κανείς. Θέλω εσείς να μου απαντήσετε, αφού απαντάτε, να μου απαντήσετε ευθαρσώς. Έχει αξιοπιστία αυτή η καταγγελία, δηλαδή παίρνω εγώ κάποια χρήματα και λέω ότι ο κύριος Πουλής είναι τάδε και τάδε και αποδεικνύεται ότι έχω πάρει χρήματα τελικά από κάποιον άλλον αντί δικό σας για να σας διαβάλω. Έχει αξιοπιστία ο λόγος μου. Ποια η γνώμη σας? Σας ρωτάω ευθέως. Η γνώμη μου ευθέως. Και δεν λέω και ονόματα, επίτηδες. Ναι. Η γνώμη μου ευθέως είναι η εξής. Η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια του καθενός για το πώς κάνει τη δουλειά του. Όχι, ναι. Είναι κάτι το οποίο διαφέρει από άτομο σε άτομο και δεν είναι θέμα διαδικασίας. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο μέσο να έχει πάρει από μια εταιρεία μπύρας χορηγία. Σημαίνει ότι είναι υπάλληλος αυτό? Όχι. Είναι καταχώρηση. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω που αναφέρεστε. Αλλά διαδικαστικά δεν θεωρώ ότι σε όποιο μέσο γινόταν ενημερωτική καταχώρηση, αυτό σήμαινε εξαγορά συνεργασίας. Δεύτερη ερώτηση. Έπρεπε να δίνονται χρήματα σε εφημερίδες και σε άτομα και σε μεμονωμένους δημοσιογράφους. Ναι. Βάσει του νόμου που σας διαβάζω εδώ. Ναι. Να σας εξηγήσω γιατί. Θέλετε. Όχι, δεν θέλω να μου εξηγήσετε. Μου αρκεί η απάντησή σας. Έπρεπε να δίνονται χρήματα. Ναι. Δαπανάμε πολύ μικρό ποσό στην Ελλάδα. Ακούστε λίγο. Το 0,03% των δημοσίων δαπανών. Όχι, δεν θέλω. Πάει για ενημέρωση. Σε αυτό που σας λέω. Ναι, μου αρκεί. Θέλω να μου πείτε. Σε ποια χώρα του κόσμου, αν ξέρετε να επικαλεστείτε, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, σας λέω για χώρες όρικες, το αντίστοιχο Κελπνό πληρώνει, ακούστε με λίγο τι σας ρωτάω,
να μου την πείτε αυτή τη χώρα και να μου φέρετε και στοιχεία να το αποδείξετε, που πληρώνει αυτή η χώρα για μηνύματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, όπως είναι το AIDS, όπως είναι η χολέρα, όπως είναι οι αρρώστιες από τους πρόσφυγες και πάει λέγοντας. Θέλω να μου αναφέρετε μία χώρα που πληρώνει, πόσα πληρώνει, πότε τα πλήρωσε με στοιχεία. Να μου το φέρετε. Μάλιστα. Γιατί το Κελπνό την έκανε αυτή τη δουλειά. Και το ξέρουμε, το παραδέχεστε κι εσείς. Απλά λέτε ότι σωστά την έκανε. Αυτό μου πάτε. Έτσι δεν είναι? Να πάρω αυτό το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Δεν δουλεύει το. Συγγνώμη τώρα, αλλά γιατί. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, το Κελπνό. Απαντήστε μου σε αυτό. Αν ξέρετε μία χώρα στον πλανήτη. Όχι, ξέρω το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας. Το νομικό πλαίσιο το έχω εδώ, κύριε Πουλή. Εδώ μπροστά μου το έχω. Θέλετε να σας το διαβάσω? Κοινωνικά μηνύματα ποτέ. Τα κοινωνικά μηνύματα ποτέ δεν μεταδίδονται σε όρεις υψηλής τηλεθέασης στην Ελλάδα. Ποιος το λέει αυτό? Διότι αλλιώς. Εσείς το λέει. Πιστεύω θα είχε. Όχι. Το λέει. Πάνω από τον νόμο, εσείς που το λέτε. Όχι, όχι, όχι. Το λέει η κοινή πρακτική. Συγγνώμη που σηκώνω τη φωνή, αλλά είστε πάνω από τον νόμο. Εμείς ξέρω ότι δεν είναι φωνά. Ξέρω ότι είναι θέμα έντασης, πάντα έτσι μιλάτε. Πολύ σεβαστή. Όχι. Εγώ σας ρώτησα πρώτος, θα μου πείτε τι δικαστική. Σας απαντώ. Σας απαντώ. Η κοινή πρακτική και η εμπειρία όλων μας. Όχι, δεν μου απαντάτε. Λέει ότι δεν προβάλλονται ποτέ κοινωνικά μηνύματα. Άλλα, δεν κάνουμε φιλολογία. Δεν προβάλλονται ποτέ κοινωνικά μηνύματα. Πηγαίνουν πάντα στις 3 το βράδυ. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, έκανε. Στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει αντίστοιχο ανάλογο. Αν μου το φέρετε. Υπάρχει νόμος. Μου λέτε ότι υπάρχει νόμος. Άρα, νόμος, λέω, αν ξέρετε, το Κελπνό δηλαδή, απευθυνότανε. Όταν έκανε καμπάνια οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακούστε με λίγο, κάνανε μια τεράστια καμπάνια, σου πω εγώ τώρα, έτσι. Κάνανε μια τεράστια καμπάνια για μεθοδοτικές αρρώστιες, παλιότερα σας λέω, τώρα σας πάω 20 χρόνια πίσω, έχω τα. Και κάνανε μια καμπάνια και μάλιστα όλοι οι σταθμοι, δεν υπήρχε και αντιπολιτευόμενο ή συμπολιτευόμενο, το CNN για παράδειγμα ήταν υποχρεωμένο σε ώρες τεράστιας τηλεθέασης να αναδεικνύει το θέμα του AIDS, το οποίο κάποια στιγμή φοβήθηκε ο κόσμος. Σας λέω το AIDS που το ξέρουμε όλοι, έτσι. Δηλαδή, λίγο μετά το 83, όταν κυκλοφόρησε πλέον η φήμη ότι δεν είναι μόνο νόσος των ομοφυλοφίλων, αλλά είναι του γενικότερου πληθυσμού, σας πληροφορώ ότι γίνανε πολύ ωραίες καμπάνιες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ξοδεύτηκε ούτε μισό ευρώ. Αν έχετε αντίθετη άποψη, να μου το πείτε. Αυτό σας ρώτησα. Και μου λέτε έχω ότι σωστά. Ναι. Αλλά να ολοκληρώσετε, δεν θέλω να σας διακόψω. Σεβαστώ. Όχι, θα στοιχειοθετήσω την αντίθετη άποψη. Όχι, όχι άλλο. Ξέρετε τι θέλω. Σέβομαι. Μα και σήμερα δαπανώνται 470.000 ευρώ, κύριε Παπαχριστόπουλε. Ακούστε, κύριε Πουλή. Τώρα το Κελπνό με απευθείας αναθέσεις κάνει 470.000 ευρώ. Όλο το σεβασμό που σας δεν μεταδίδονται τα κοινωνικά μηνύματα. Δεν κάνουμε φιλολογική κουβέντα, δεν με ακούτε. Μα δεν μεταδίδονται. Δεν μεταδίδονται. Δεν μεταδίδονται prime time τα κοινωνικά μηνύματα στην πράξη. Ναι. Αυτό δεν είναι ευθύνη του Κελπνό. Το Κελπνό έκανε βήματα στο ΕΣΟΡΟΥ. Σε prime στο time ΕΣΟΡΟΥ μεταδίδονται. Όλων αυτών των χωρών που σας είπα, ακούστε με λίγο. Για την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Είχε κάνει 12 αιτήματα λοιπόν, στο ΕΣΟΡΟΥ και όλα ήταν 2 και 3 η ώρα το βράδυ. Θέλω να με ακούσετε, κύριε Παπαχριστόπουλε, είναι ο ίδιος λόγος που κάνετε προεκλογική καμπάνια, όχι με κοινωνικά μηνύματα, αλλά με καταχωρημένες διαφημίσεις. Γιατί οι κοινωνικοί χρόνοι πηγαίνουν από τα κανάλια το βράδυ. Αφήσετε την προβολή του AIDS με προεκλογικές καμπάνιες. Και σας δίνω, όχι βέβαια, σας δίνω την πρακτική. Η προβολή του AIDS είναι πολύ πιο σημαντική. Σας δίνω την πρακτική ότι μου, και τα κόμματα δεν χρησιμοποιούν μόνο τον κοινωνικό χρόνο. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Το ΕΣΟΡΟΥ έχει πάρει αιτήματα. Τα βάζουν το βράδυ. Ποιος θα τα δει 2 και 3 ώρα το βράδυ, κύριε Παπαχριστόπουλε? Εντελώς καλόπιστα. Κύριε Πρόεδρε, δεν με βοηθάτε. Δεν με βοηθάτε. Ποιος θα τα δει το βράδυ, κύριε Παπαχριστόπουλε? Δεν με βοηθάτε. Κάνω συγκεκριμένη ερώτηση στο μάρτυρα, τον οποίο σέβομαι. Και σήμερα είναι μισό εκατομμύριο, γιατί είχατε πει ότι σήμερα δίνουν τη μισό ευρώ. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Κελπνό, και σήμερα είναι 470.000. Και έχω και απευθείας αναθέσεις, απευθείας εταιρεία που μάλιστα μετά θα φτιάξουν και τους όρους της σύμβασης. Μπορώ να έχω μία απάντηση. Αν έχετε την καλοσύνη, δεν θέλω αυτή τη στιγμή. Πάμε στον Παρνασσό να κάνουμε φιλολογική κουβέντα. Σας ρωτάω ευθέως και σας λέω, ξέρετε μία χώρα στον πλανήτη από αυτές που θεωρούνται αναπτυγμένες να εξοδέψει μισό ευρώ για αυτό που το Κελπνό και η τότε κυβέρνηση ξόδευε χρήματα? Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, διότι δεν
προβάλλονται τα μηνύματα, τα κοινωνικά prime time. Δεν είναι ευθύνη του Κελπνό ή των υπαλλήλων του Κελπνό. Δεν είπα ότι είναι των υπαλλήλων. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως θα πρέπει να το δείτε εσείς ως νομοθετική εξουσία και να δείτε τι γίνεται με τα κανάλια. Να δείτε τι γίνεται. Ερώτηση. Έχετε δει κοινωνικά μηνύματα μετά τις ειδήσεις. Είναι κάτω survivor, έχετε δει κοινωνικά μηνύματα. Δεν προβάλλονται. Μόνο τα περιμένα μηνύματα. Είναι πρακτική, κύριε Παπαχριστόπουλε. Παρετούμε ο Μάρτιν. Γιατί να αποκρινόμαστε. Κάνει διάλεξη, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πουλή. Γιατί να αποκρινόμαστε. Κάνει διάλεξη. Κύριε Πουλή. Κύριε Πουλή. Η κυρία Κρεμαστινού υπέβαλε 12 κλίματα στο ΕΣΟΡΟΥ. Κύριε Πουλή. Κύριε Πουλή, αν νομίζετε ότι. Κύριε Πουλή, έχετε πρόβλημα στα αυτιά σα. Κάνετε λάθος. Εγώ θέλω απαντήσεις. Σας παρακαλώ λιγάκι, κύριε συνάδελφε. Κύριε Πουλή, έχετε πρόβλημα στην ακοή σας. Είστε προσβλητικός, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Είστε προσβλητικός, κύριε Πρόεδρε. Είναι προσβλητικό το σχολείο. Σας παρακαλώ, με ενοχλεί ως βουλευτή να ακούτε τέτοιο σχόλιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Μια θέση που μόνο σας πήρατε. Καταρχήν, δεν έχω πρόβλημα στην ακοή μου. Και έκανα και υπέρηχο χολής και δεν έχω πρόβλημα ούτε στη χολή μου. Σας φωνάζω. Λοιπόν, όταν δεν έχω ούτε πρόβλημα στη φωλή μου, ούτε στην ακοή μου. Έχω κάνει όλες τις εξετάσεις μου. Γιατί κάθε χρόνο κάνω προληπτικές εξετάσεις και πρέπει να βγάλουμε και ένα μήνυμα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Είστε θρασίες. Όχι, εσείς με προσβάλλετε και λοιπόν, απαντώ στο ίδιο ύφος που μου απευθύνεστε. Ακούστε λιγάκι. Σας ακούω, αλλά να είστε γενικός. Όχι, εσείς υβρίζετε, εγώ δεν υβρίζω. Ακούστε λιγάκι. Όταν σας απευθύνει το λόγο ο πρόεδρος, έχετε την υποχρέωση να σταματάτε να απαντάτε. Και να απευθύνεστε να απαντάτε στον πρόεδρο. Με ευγένεια, παρακαλώ. Ορίστε. Να μου απευθύνετε το λόγο με ευγένεια. Γιατί, η ευγένεια δεν είναι κάτι το οποίο Πουλή. Έχει σχέση. Δεν είναι ευγενές το κύριε Πουλή. Απευθυνόμενα στον κύριο Παπαχριστόπουλο. Θα ήταν αγένεια στον λοιπόν, κύριο Παπαχριστόπουλο να αφήσω την απάντηση στη μέση. Το βλέπετε σε κάποιον κανόνα λειτουργίας ότι θα με προσβάλλετε, κυρία Καβαδία. Προβλέπετε ότι θα με προσβάλλετε, κυρία Καβαδία. Το βλέπετε κάποτε ο μάρτυρας προσβάλλεται και θα το υπομένει. Δεν είμαι βιβλικός μάρτυρας. Δεν είμαι βιβλικός μάρτυρας να γυρίσω και το δεύτερο μάγουλο. Δεν σταματάει το στόμα του. Δεν είμαι βιβλικός μάρτυρας. Να μην με προσβάλλετε. Λοιπόν, κύριε Πουλή. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση του κυρίου Παπαχριστόπουλου, έχετε κάθε δικαίωμα να πείτε δεν γνωρίζω ή δεν απαντώ ή δεν θυμάμαι. Απάντησα ότι γνωρίζω ότι γίνεται στην Ελλάδα πάλι σας μιλώ και με διακόπτετε. Πάλι σας μιλώ και με διακόπτετε. Ακούστε λιγάκι. Μα μου λέτε ότι δεν απάντησα. Σας κάνω μια υπόθεση. Απάντησα. Τι πρέπει να κάνετε. Σας ρώτησα συγκεκριμένα. Γνωρίζετε κάποια χώρα. Μπορείτε να πείτε ναι, την τάδε ή όχι καμία. Εργάζομαι και παρακολουθώ τι γίνεται στην Ελλάδα. Όχι σε άλλη χώρα. Στον Οργανισμό λοιπόν Δημόσιας Υγείας της Ελλάδας δουλεύω, κύριε Τζαμακλή. Όχι στην Κοπενχάγη. Σε κάθε ερώτηση. Είναι άλλες οι καταστάσεις. Πείτε μου αν εσείς κάνετε προεκλογική εκστρατεία με κοινωνικά μηνύματα. Κοιτάξτε. Μόνο τα δύστιχα μικρά κόμματα κάνουν. Συνεχίστε. Έτσι δεν είναι. Όχι, διότι. Διότι δεν προβάλλονται prime time τα κοινωνικά μηνύματα και δεν τα βλέπει κανείς. Δηλαδή, να λέμε ότι κάνουμε ενημέρωση όπως λέμε τώρα ότι γίνεται, που έχει κολλήσει όλος ο κόσμος η Λαρά, που όλος ο κόσμος είχε κολλήσει από τα κουνούπια το καλοκαίρι, που είχαμε 5 θανάτους από το δυτικό Λίλο. Δεν έχω δυνατότητα. Και πήγε ο κύριος πρόεδρος του Κελπνό να πει τον Αύγουστο, αφού είχαμε 5 θανάτους, ότι να φοράνε μακριά μανίκια μες τον Αύγουστο. Και ότι όταν ήταν παιδί, η μαμά του έβαζε κουνουπιέρα. Αυτή είναι πρόληψη δημόσιας υγείας. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αν με αφήσει ο Μάρτης, θέλω κάτι να πω. Αν με αφήσει ο Μάρτης, δεν θα σε αφήσει. Το ίδιο έκανε και σε μένα. Είναι πρακτική την οποία ακολούθησε συνεχώς. Ακούστε λίγο. Όταν κάνετε σχόλιο σε συγκεκριτής, να μην προεδρεύετε. Όταν θέλετε να κάνετε σχόλιο στην κυρία Μηταράκη, παρακαλώ, κύριε Μηταράκη, αφήστε τις υποδείξεις. Αναφέρομαι σε ένα πραγματικό γεγονός. Διαμαρτυρήθηκα 4 φορές. Κακώς παίρνετε τον λόγο. Κακώς παίρνετε τον λόγο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ορίστε κύριε συνάδελφε. Δεν δέχομαι παρέμβαση από κανένα συνάδελφο όταν κάνω ερώτηση. Ο μόνος που μπορεί να με διακόψει είναι ο πρόεδρος, κανένας άλλος. Κάντε μου τη χάρη. Παρακαλώ. Αλλιώς θα φύγω, θα παραιτηθώ. Δεν κάνω ερώτηση, θα κάνω αυτή τη δουλειά που μας ανέθεσε το ελληνικό κοινοβούλιο ή να πάω σπίτι μου. Ωραία, λοιπόν, συνεχίστε, ακούστε, Μάρτης, συνεχίστε. Ακούστε κύριε Μάρτης, έχετε δικαίωμα, δεν θα πω εγώ τα ξέρετε, έχετε δικαίωμα να μην απαντήσετε. Ή να όχι, θέλω να απαντήσω, αλλά έχω δικαίωμα να απαντήσω μην κατά την κρίση μου. Ακούστε με. Χωρίς υποδείξεις και χωρίς να με υποδειστώ. Εγώ έκανα καμιά. Θέλω σε εσάς, στο Προεδρείο το λέω και τον κύριο Παλωμενάκη πριν και τον κύριο Τζαμακλή τώρα. Ήδη τώρα αποδεικνύεται ότι
Έχετε παρεξηγήσει το ρόλο σας, κύριε Μάρτς. Ακούστε με λίγο. Αφού δεν με αφήνω να μιλήσω. Δεν θέλω να παρέμβει κανένας άλλος. Αλλιώς θα φύγω, ειλικρινά. Θα παραιτηθώ. Δεν θα κάνω ερώτηση. Έχω εδώ μπροστά μου ένα κατάλογο, κύριε Μάρτς. Τον έχω εδώ τυπωμένο. Είναι δικό μου δικαίωμα το αν θέλω να τον αποκαλύψω ή όχι. Με δημοσιογράφους μεμονωμένους, με μέσα ενημέρωσης, τηλεοπτικά, εφημερίδες και site. Και έχω ποσά που έδωσε το Κελπνό για ένα πράγμα που θα μπορούσε να το κάνει δωρεάν. Μονολεκτική απάντηση θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Σέβομαι τις απόψεις σας, είστε ελεύθερος πολίτης, δεν είστε κατηγορούμενος. Και θέλω να προφανώς. Μου... Και προφανώς εννοείται. Δεν μου αναγνωρίζετε. Μα σας το είπα, κύριε Μάρτη. Αντικειμενικό είναι. Ακούστε. Δεν μου κάνει κάποιος χάρη να με λέει όχι, ότι δεν βέβαια. Είμαι κατηγορούμενος. Δεν είμαι κατηγορούμενος σε τίποτα. Γιατί φλιαρείτε. Ακούστε με λίγο. Μην κάνετε το ίδιο λάθος. Θα με αναγκάσετε να σταματήσω τις ερωτήσεις. Δεν έχω άλλο τρόπο να αμυνθώ. Να σταματήσω να μιλάω. Λοιπόν, η ερώτηση μου είναι εξής. Δεν το θέλω. Αυτό το πράγμα που δεν γινόταν σε καμία χώρα του κόσμου, σας το λέω όσο και να ψάξετε, δεν το βρείτε, γινόταν στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι ευθύνεται κάποιος υπάλληλος, η διοίκηση του Κελπνό ή η ηγεσία, η πολιτική? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Από τη στιγμή που μου λέτε ότι υπάρχει νόμος και σας πιστεύω, όχι, ότι να... πρέπει τα κοινωνία. Σας πιστεύω. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Δίνω, το δέχομαι. Από τη στιγμή που μου λέτε ότι υπάρχει νόμος. Απαντήστε μου όμως. Θα σας απαντήσω ολοκληρωμένα. Αλλά δεν μπορεί να είναι μονολεκτικό. Δώστε μου 20 δευτερόλεπτα. Σας δίνω. Όχι, όχι. 20% δευτερόλεπτα. Να απαντάτε. Από τη στιγμή που μου λέτε ότι υπάρχει νόμος. Με όλο το σεβασμό, εγώ δεν έχω να προσβάλλω. Δεν έχω λόγο να προσβάλλω. Από τη στιγμή που μου λέτε ότι υπάρχει σχετικός νόμος ώστε τα κοινωνικά μηνύματα να προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, τότε έρχομαι και συνηγορώ σε αυτό που λέτε. Και καταγγέλλω ως λειτουργός εγώ δημόσιας υγείας ότι παρότι το Κελπνό διαχρονικά στέλνει και οι διοικήσεις στέλνουν αιτήματα στο ΕΣΟΡΟΥ, αυτά δεν προβάλλονται σε prime time, αλλά προβάλλονται με τα μεσονύχτες ώρες. Άρα, ευθύνεται η ευθύνη εφόσον. Προεδρείο ή Υπουργείο. Απαντήστε μου σε αυτό. Ποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων? Κάποιος είναι υπεύθυνος που δεν είναι. Όποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του νόμου στα κανάλια. Ποιος είναι υπεύθυνος που δεν εφαρμόστηκε? Άποψά μου, αφού δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, ποιο είναι το εποπτεύον Υπουργείο, το Υπουργείο τύπου ευθύνεται και έχετε ευθύνη κι εσείς ως νομοθετική εξουσία, αφού διαπιστώνετε ότι υπάρχει τέτοια έλλειψη, τρία χρόνια τώρα απάντηση. Να είχατε φέρει μία ρύθμιση ακόμα πιο αυστηρή. Δεν ευθύνεται υπάλληλος, δεν ευθύνεται η διοίκηση, δεν ευθύνεται το Υπουργείο Υγείας. Αναφέρεται στο Υπουργείο Τύπου. Στο εποπτεύον Υπουργείο των Καναλιών και για τον αρμόδιο νόμο, εφόσον είναι όπως το λέτε. Και έχετε και ευθύνη εσείς ως νομοθετική εξουσία τρία χρόνια αφού το έχετε διαπιστώσει. Ουσία, θέλω ουσία, κύριε Μάρτη. Αφού το έχετε διαπιστώσει τρία χρόνια, πρέπει να φέρετε μια πιο αυστηρή νομοθετική εξουσία. Ευχαριστώ για την απάντηση, ακούστε με λίγο. Και συνηγορώ σε αυτό που λέτε. Ευχαριστώ για την απάντηση. Να φέρετε τροπολογία να γίνει αυστηρότερο ακόμα. Ναι, με ακούτε. Ευχαριστώ για την απάντηση. Και προεκλογική εκστρατεία με κοινωνικά μηνύματα. Μόνο με κοινωνικά μηνύματα. Δεν θα κάνω φιλολογική κουβέντα. Αφήστε. Όχι, είναι πρακτικό. Τα κόμματα γιατί δεν κάνουν με προεκλογική εκστρατεία με κοινωνικά μηνύματα? Είπε ο κ. Μάρτης στην αρχή, διάλογο θα κάνουμε. Το είπε στην αρχή, οπότε εντάξει, μην τον παρεξηγείτε. Διαλογική κατάθεση, κύριε Τζαμακλή. Διαλογική κατάθεση. Δεν είναι έγγραφη ένορχη. Αυτός είναι δικό σας όρος και δεν υπάρχει σε καμία δικονομία. Πιστεύετε. Έτσι θα τα κάνετε και όλες τις προεκλογικές συνεδριάσεις. Σας έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ προσεκτικά. Κύριε Μάρτης. Σιγάν, σας το λέω ευθέως. Και ως σωματείο, θα υπογράψουμε την πρότασή σας για τροπολογία αυστηρότερη για τα κανάλια. Κρήτων του Λαλίν, λέγανε οι αρχαίοι. Αν θέλετε. Θέλετε να μην μιλήσω, δηλαδή. Όχι, σύντομα. Σύντομα. Εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει περιεκτικός λόγος με αρχή, μέση, τέλος. Πόσο πιο περιεκτικός? Α, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Με όλες αυτές τις διακοπές θα είχα κάνει μισή ώρα μέχρι τώρα. Ακούστε με λίγο. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι εξής. Επομένως, εσείς αποδίδετε ευθύνες σε κάποιους κυβερνητικούς εκείνης της εποχής του Υπουργείου Τύπου. Δεν αποδίδεται ευθύνες ούτε στο προσωπικό, ούτε στη διοίκηση του Κελπνό, ούτε στο Υπουργείο Υγείας. Ευχαριστώ. Δεν αποδίδω ευθύνες ούτε στο προσωπικό, ούτε στη διοίκηση του Κελπνό, ούτε στο Υπουργείο Υγείας. Αν εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν ευθύνες, επειδή τα κανάλια δεν εφήρμοσαν. Όχι. Εγώ δεν ξέρω εσείς μου το λέτε. Εάν εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν ευθύνες και δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι ευθύνη του Κελπνό η τήρηση της νομοθεσίας από τα κανάλια. Να πάτε, νομίζω, είναι το αρμόδιο του Υπουργείου Τύπου. Άρα εξεταστική όχι για την υγεία, εξεταστική για. Συνεπώς, κακός σας μίμη, κυρία Καβαδία. Ζητήσατε να σας το πούνε αυτό τότε. Κυρία Καβαδία. Το ζητήσατε να σας το πούνε αυτό τότε, κυρία Καβαδία. Για τα δάνεια, νομίζω, κάνατε τον καναλιό. Δεν με αφήνετε να κάνω τη δουλειά μου. Μα απευθύνετε το λόγο. Μου απευθύνετε το λόγο.
λόγο. Όχι, κάνατε όχι, σχόλιο πάνω στα λεγόμενά μου. Μην τα διαστρεβλώνετε. Συνάδελφοι, δεν έχω ανάγκη κανενός. Κυρία Καβαδία, σας παρακαλώ. Δεν με αφήνουν. Αφήσουν, βλέπεις. Δεύτερον. Αφήστε να ρωτάει και να απαντάει. Γιατί ακούστε, κύριε Μάρτη. Έχετε σειρά να απαντήσετε μετά να ρωτήσετε. Κυρία Καβαδία, σας παρακαλώ. Ούτε σχόλια, δεν θέλει. Κύριε Γιοργαντά, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Στοιχειώδης σεβασμός στη διαδικασία. Μιλάει ο μάρτης με τον ερωτώντα και διευθύνει ο πρόεδρος. Δηλαδή, τι πρέπει να βγάλω τη γλώσσα μου γι' αυτό. Κύριε Παπαχριστόπουλε, συνεχίστε, συνεχίστε. Λοιπόν, συνεχίστε. Συνεπώς, στη θέση τη δικιά σας πριν από λίγο καιρό ήταν ο Γιώργος Σούρλας, ο οποίος είναι ένας παλιός πολιτικός, παλιός υπουργός υγείας κλπ. Του είχα κάνει την ίδια ερώτηση. Σούρλα, του κυρίου Σούρλα, ναι. Yeah. Και του είχα κάνει ακριβώς την ίδια ερώτηση. Του λέω, κύριε Σούρλα, πιστεύετε ότι πρέπει να ελέγξουμε, θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί αυτά τα πράγματα κλπ. Και είναι υπεύθυνος και ποιος. Ήτανε κοφτός ότι καλά κάνετε και κάνετε τη διερεύνηση, διότι λυπάμαι αυτό που εγώ υπέγραψα και δημιούργησα, γιατί ήταν ο δημιουργός του κέρπλου. Αν δεν το ξέρετε, θα το ξέρετε, φαντάζομαι. Το γνωρίζω. Έτσι. Πιστεύω, σας βλέπω διαβασμένο. Λοιπόν. Και λέει, καλώς κάνετε τη διερεύνηση. Όχι, και έπρεπε να την έχετε κιόλας κάνει νωρίτερα. Άλλη άποψη του κυρίου Σούρλα, άλλη δικιά σας. Σεβαστή. Πάμε στα επόμενα. Συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Σούρλα. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Η διερεύνηση είναι πάντα καλή. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Έχω εδώ μπροστά μου. Ακούστε. Αλλά δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Ακούστε με. Η δαπάνη αυτή δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Θυμηθείτε. Δεν ήταν ευθύνη του κερνού και του Υπουργείου Υγείας. Σιγά Κρήτων του Λαλίν. Θυμηθείτε το αυτό το ρητό. Ακούστε με τώρα λίγο. Όχι, δεν θα σταματήσω να μιλάω επειδή μου το λέτε. Ακούστε με λίγο. Εδώ δεν μπορούσε να αποφευθεί, το καταθέτω ενόρκως, δεν μπορούσε το κερπνό να κάνει τίποτα για να αποφευθεί. Τα κοινωνικά μηνύματα παίζανε 2 και 3 ώρα το βράδυ, τα βλέπανε ξενύχτες. Δεν τα έβλεπε ο γενικός πληθυσμός. Δεν σας ρώτησα γι' αυτό και δεν σας είπα ότι ευθύνεστε εσείς. Ούτε το κερπνό, ούτε το Υπουργείο Υγείας. Την είπα μου, την είπατε, φλιαρείτε, την είπατε τη γνώμη σας, σας ευχαριστώ. Προχωράμε. Τον σέβομαι τον κύριο Σούρλα, αλλά το περιεχόμενο της κατάθεσής μου δεν προσδιορίζεται από τον κύριο Σούρλα. Ακούστε με λίγο. Τον σέβομαι απόλυτα. Ακούστε με λίγο. Αν ξέρετε, δεν είναι απαραίτητο να ξέρετε, το κτίριο στο οποίο δημοπρατήθηκε στήχιζε τότε γύρω στα 3 με 4 εκατομμύρια, σύμφωνα με συμβολογραφική πράξη. Αντικειμενική. Τη περιοχή, αντικειμενική αξία, ναι. Έφτασε γύρω στα 11 τόσα εκατομμύρια και στη συνέχεια έφτασε στα 29 εκατομμύρια με επισκευές κλπ. Θέλω να μου πείτε, ευθέως τη γνώμη, είχα και τον κύριο Πιερουσάκο που ήταν ο πρόεδρος τότε, ο οποίος είχε μια ψηλότερη θέση από τη δική σας. Σαφέστατα. Ούτε και τον κύριο. Ήταν και γενικός γραμματέας με τον ούτε κύριο Σκούλα, και τον κύριο. Μην φλιαρείτε, δεν σας ρωτάω. Δεν φλιαρώ. Μην μου λέτε πράγματα που δεν σας ρώτησα. Ακούστε με λίγο. Όταν λοιπόν αντικειμενική αξία ξεκινάει 3, 3,5, 4, 5 έστω και φτάνει 29, θέλω να μου πείτε το εξής. Μάλιστα, αν την προκήρυξη που φαντάζομαι δεν έχετε καμία σχέση, την έκανε κάποιο άλλο τμήμα του Κελπνό. Φαντάζομαι το τμήμα, εδώ θέλω τη βοήθειά σας, το τμήμα φαντάζομαι την προκήρυξη για το κτίριο, την έκανε το τμήμα που ασχολείται με τις προμήθειες, με αυτά, έτσι φαντάζομαι. Τα δεν διαδικαστικά έχεις... αναφορικά με το κτίριο στο Μαρούσι, δεν τα γνωρίζω γιατί υπηρεσία δεν έχετε σχέση εσείς με αυτό, αλλά θέλω να μου πει, απαντήστε ούτε ξέρω αν η προμήθεια έγινε, η εισήγηση έγινε από εκεί που είπατε. Αν αυτά που ακούτε, να μην σας πω κύριε Μαυρωτά αν έχετε την καλοσύνη, γιατί αποσπάτε η σκέψη μου. Λίγο. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσετε αυτό το φοβερό νούμερο που το 3, 3,5 έστω 4, 5 φτάνει στο 29. Το θεωρείτε χρηστό τρόπο διοίκηση, μάλιστα με μια προκήρυξη, την οποία την έχω εδώ, αν θέλετε μπορώ να σας τη δώσω, όπου λέει μέτρα, αυτά, δηλαδή η λέξη φωτογραφική είναι λίγο. Δηλαδή ήταν η σούπερ φωτογραφική διάρκεια. Το θεωρείτε αυτό το πράγμα που έγινε και εξοδεύτηκαν 29 εκατομμύρια. Ότι ήταν σωστό, έπρεπε να γίνει. Δεν σας λέω τι μου είπε ο κύριος Πιερουτσάκος, είχε, μ' απάντησε. Εσείς πώς το θεωρείτε, τη γνώμη σας. Θέλετε μονολεκτική απάντηση. Όχι, εδώ θέλω πλήρη απάντηση. Πλήρη εδώ απάντηση. Δεν είναι μονολεκτική. Άμα θέλετε, μπορείτε να μου απαντήσετε κιόλας. Εγώ περιμένω, δεν έχω αντίρρηση. Θα σας πω. Όσον αφορά τις διαδικασίες για το κτίριο, δεν τις γνωρίζω γιατί υπηρεσιακά το δεν τις γνωρίζω. Για όνομα του Θεού. Αλλά θέλω να σας πω, ευθαρσώ στην άποψή μου. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν,
Η μεταφορά στο κτίριο, το οποιοδήποτε νέο κτίριο, εφόσον ήταν αυτές οι προδιαγραφές, αναβάθμισε τη λειτουργία του οργανισμού, διότι πριν ήμασταν διασπασμένοι σε 4 κτίρια, τα 2 εκ των οποίων ήταν οι τρόγλες. Άρα, επιχειρησιακά το κτίριο αναβαθμίστηκε. Έπρεπε να γίνει. Δεύτερον, το εάν το τίμημα είναι εύλογο. Μα ήταν η εικόνα να πάει και εκεί όλο το Υπουργείο και να είναι κοντά κλπ. Όντως η εικόνα να πάει το Υπουργείο εκεί κοντά. Είναι φίλος μου. Ναι. Ωραία. Πείτε μου. Και δεν έχω να προσθέσω κάτι στην κατάσταση του κ. Κυρουτσάκου, γιατί το γνωρίζει το θέμα. Αλλά όχι, λέω εσείς θέλω τη γνώμη σας. Σας λέω. Πρώτον, το είδατε για φυσιολογικό ή για. Θα σας πω. Πρώτον. Ότι κάτι μιλήσει. Πρώτον, έγινε αναβάθμιση του οργανισμού. Δεύτερον, αναφορικά με το τίμημα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι την περίοδο τότε, εγώ το γνωρίζω εμπειρικά γιατί είχα αγοράσει σπίτι τότε, άλλη ήταν η αντικειμενική αξία και άλλη ήταν η εμπορική αξία των συναλλαγών. Στο Μαρούσι, επειδή εγώ είχα αγοράσει τότε ένα μικρό διάρρη, η εμπορική αξία ήταν τρεις φορές πάνω από την αντικειμενική. Κύριε Μάρτης, έγινε προ-κρίσης αυτό. Προ-κρίσης, μα γι' αυτό λέω. Δεν έγινε. Μα γι' αυτό λέω. Προ-κρίσης. Το έγινε πριν. Αυτό λέω. Προ-κρίσης. Προ-κρίσης, οι εμπορικές αξίες ήταν πολύ υψηλότερες της αντικειμενικής. Το δέχομαι, ναι. Ισχύει. Εγώ έχω εμπειρία σε αυτό γιατί πήρα ένα μικρό διαράκι με δάνειο. Μα σας είπα όχι τρία, εγώ σας λέω τέσσερα, πέντε. Όχι. Το διπλασιάστο, του πάω έξι. Εγώ σας λέω ότι θα μπορούσε να είναι και τριπλάσια η εμπορική από την αντικειμενική. Γενικά σας το λέω γιατί εγώ είχα αντίστοιχη εμπειρία με ένα μικρό διαράκι που πήραμε δάνειο τότε. Μου, έχω μπροστά μου έγγραφα. Να ολοκληρώσω. Έχω την πολεοδομία της περιοχής. Να ολοκληρώσω. Τρίτον, θέλω να σας πω το εξής. Το εάν το κόστος ήταν λογικό ή όχι και αν ήταν προς το συμφέρον του Κελμνού και του Δημοσίου. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να συγκριθεί με το εάν γίνεται απόσβεση σε σχέση με τα μισθώματα που πλήρωνε το κοινό μέχρι τότε, για να είναι σε 4 όχι δικά του κτίρια, τα οποία δεν ήταν και καλά. Άρα, δεν ξέρω τα ποσά απ' έξω, αλλά εάν ας πούμε στα 15-20 χρόνια γίνεται απόσβεση, τότε το τίμημα είναι εύλογο. Εγώ τα χρήματα που ξοδεύανε τότε. Έχω ακούσει τον κύριο Πιερουτσάκο ότι ήταν γύρω στα 600.000 το έτος. Πολύ λιγότερα ήταν, κύριε Μάρτης. Άκουσα τον κύριο Πιερουτσάκο που είπε 600.000 περίπου το έτος. Πόσα είναι. Αφήστε λοιπόν. Να σας πω και ένα τελευταίο για να ολοκληρώσω. Ακούστε λίγο. Να πω ένα τελευταίο για να ολοκληρώσω. Συνεπώς θεωρείται φυσιολογικό το γεγονός. Ήταν να έρθει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 3-4 εκατομμύρια γίνανε 29. Οργανισμός Υγείας. Ναι. Το να έρθει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μπορεί να σημαίνει κάποια επιβάρυνση για τη χώρα παραπάνω σε προδιαγραφές και δαπάνες, αλλά γενικά το να είχε η χώρα εδώ τον ΠΟΗ, τώρα παραδείγματος χάρη που έχουμε το μεταναστευτικό πρόβλημα, θα ήταν κέρδος. Εξάλλου και πρόσφατα η κυβέρνηση, και πολύ καλά έκανε, προσπάθησε να μεταφερθεί η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στην Αθήνα. Άλλο, διότι άλλο, λόγω Brexit μεταφέρεται από το Λονδίνο. Μπορεί να μην τα κατάφερε, εάν ερχόταν εδώ η έδρα, πάμε θα λίγο ήταν έξοδο, αλλά είναι... Να πω μια έκφραση γνωστή, asset πάμε για τη χώρα. Λίγο παρακάτω. Φαντάζεσαι να είχαμε πάμε τον τώρα παρακάτω. Με τα μεταδόμενα νοσήματα και τα μη μεταδόμενα, ακούστε ενώ με έχουμε λίγο. Τους μετανάστες. Ακούστε με λίγο. Αλλά αυτά γνωρίζω. Ακούστε θεωρώ ότι ήταν θεμητή η διαδικασία, αλλά τις λεπτομέρειες της δεν τις γνωρίζω. Ακούστε λίγο, κύριε Μάρτης. Μου αρκεί η απάντηση. Κύριε Παπαχριστόπουλο, μπορώ να πω κάτι. Αν παρακαλώ, μου κύριε. Δεν έχει να κάνει με τη διαδικασία. Απλώς επειδή αναφέρθηκε και ο μάρτυρας και όλοι το ξέρουμε ότι. Συναρτά με την έλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο κτίριο αυτό, να σας πω έτσι ενημερωτικά ότι χθες υπεγράφει στη Γενέβη η σχετική σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οπότε θα ανοίξει γραφείο εδώ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτό μόνο προς ενημέρωση. Εξαιρετικό. Αυτό είναι εξαιρετικό. Μια επόμενη ερώτηση. Είναι εξαιρετικό. Ούτε γι' αυτό είστε υπεύθυνος. Είναι εξαιρετικό, δεν είναι θετικό, είναι εξαιρετικό. Κύριε Μάρτης, δεν το ρωτήσαμε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το Μάιο, νομίζω, του 2016, έγινε μια προκήρυξη για κάλυψη κενών κρεβατιών εντατικής. Δεν χρηματοδότησε. Τον Μάιο. Το Μάιο, νομίζω, του 2016 ή του 2015. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Βοηθήστε με κιόλας. Έγινε τον Φεβρουάριο του 2016. Η 253 προκήρυξη, λέτε. Ήτανε για 100 γιατρούς και 400 νοσηλευτές. Μάλιστα. Κατατέθηκαν 200 αιτήσεις. Και... Για γιατρούς 200. Ναι, και ο του θαύματος αποκαλύφθηκε, αν το επιβεβαιώνεται ή όχι, ότι σε 205 αιτήσεις είχαν υπάρξει 88 λάθη μοριοδοτήσεις. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν είχαν μεταπτυχιακό, φαίνονταν να έχουν μεταπτυχιακό. Άνθρωποι που είχαν μεταπτυχιακό δεν είχαν μοριοδοτηθεί και λάθος χρόνια προϋπηρεσίας και λάθος
σειράς κατάταξη. Άνθρωποι που έκαναν τον έλεγχο, λοιπόν, υπέδειξαν τις 88 περιπτώσεις, ζήτησαν από το Κελπνό να τα διορθώσει. Και αυτό έγινε. Η Επιτροπή του Κελπνό αυτό έβγαλε. Όχι, δεν είναι έτσι που θέλετε. Εγώ σας ρωτάω, δεν είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσετε αυτά που σας λέω εγώ. Και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που ίσχυσαν, γιατί δεν ίσχυαν, το ξέρετε, τα κριτήρια του Κελπνό για να γίνουν αυτές οι προστασίες. Θέλω να μου πείτε, το ΑΣΕΠ, συγγνώμη. Θέλω να μου πείτε, επιβεβαιώνεται ή όχι το γεγονός ότι γίνανε λάθη τότε σε αυτό το διαγωνισμό? Τι γνώμη σας, δεν είστε υποχρεωμένος να συμφωνείτε μαζί μου, κύριε Μάρτης? Μπορείτε να πείτε όχι, μπορείτε να πείτε ναι, μπορείτε να πείτε δεν απαντώ. Δεν θέλω πολλές κουβέντες, όμως δεν έχει νόημα. Μέσα γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι. Σε 20 δευτερόλεπτα θα απαντήσω. Έτσι, μπράβο. Όχι, δεν το επιβεβαιώνω. Δεν το επιβεβαιώνω. Όχι, αυτό είναι μια κατηγορία ψευδής του κυρίου Πολάκη προς τους υπαλλήλους του Κελπνό που κάναν τη μοριοδότηση, προκειμένου να δικαιολογήσει το γεγονός ότι έστειλε δικούς του υπαλλήλους και πήραν τους φακέλους για να βγάλει αυτός μοριοδότηση. Και γι' αυτό έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τη δικαιοσύνη στους τρεις αυτούς υπαλλήλους του κυρίου Πολάκη. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη των υπηρεσιακών του Κελπνό και είναι απαράδεκτο ότι αναπληρωτής υπουργός ευθύνες αποδίδει στους υπηρεσιακούς του Κελπνό. Τα παιδιά τότε δεν κάνανε κανένα λάθος. Σέβομαι την άποψή σας. Θέλω να μου απαντήσετε σε μια επόμενη. Ποιος ήταν πρόεδρος τότε? Ο κύριος Αθανάσιος Γιαννόπουλος. Έτσι, μπράβο. Αρχικά, στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο κύριος Ρόζενμπεργκ. Ακούστε με λίγο, κύριε Μάρτης, ακούστε με λίγο. Γιαννόπουλος, στην έναρξη, Ρόζενμπεργκ. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Έχετε υπόψη σας για ποιο λόγο το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια απόφαση που στην αρχή δικαίωνε τον Γιαννόπουλο, αλλά τελεσιδίκως δικαίωσε τον τότε υπουργό, δηλαδή τον Πολάκη, και τι ακριβώς έλεγε η τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου? Μισό λεπτό. Και τι ακριβώς έλεγε η τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Την έχω. Που δικαίωσε κατά κράτος τον υπουργό κύριο Πολάκη, που εσείς μπορεί να έχετε όποια γνώμη θέλετε, δικαίωμά σας, δημοκρατία έχουμε. Αλλά δεν έχω άποψη. Θα ήθελα, δηλαδή άποψη. Λέτε, αμφισβητείτε γιατί η αιτία αυτής της ιστορίας, της διάνεξης, ήταν ακριβώς αυτός ο διαγωνισμός. Αν δεν το ξέρετε, σας το λέω, το ξέρετε. Λοιπόν, μα το ξέρω. Επί της ουσίας, γι' αυτό έδιωξε τον κύριο Γιαννόπουλο. Την αντίφαση. Γιατί ήθελε να αναρτήσει πίνακα του κύριου Πολάκη. Ο μεν, κύριος Πολάκης, ακύρωσε το διαγωνισμό, σχεδόν τον ακύρωσε, γιατί επανελέκτησαν και λοιπά. Το δε Συμβούλιο της Επικρατείας, λαμβάνοντας υπόψη, δεν ακούει εσάς που έχετε άλλη άποψη και λέτε ότι ο διαγωνισμός αυτός έγινε σύνομα, συμφώνησε με τον τότε υπουργό, τον κύριο Πολάκη, και επιβεβαίωσε, διώχνοντας τον κύριο Γιαννόπουλο και έναν άλλο υπάλληλο, δεν θέλω να λέω το όνομά του γιατί δεν έχει ασυλία. Και τον κύριο Γιαννόπουλο μας έκανε, επειδή ακριβώς επικαλείται. Ο κύριο Γιαννόπουλο καταρχήν διορίστηκε από τον κύριο Κουρουμπλή. Εμένα. Μην με βάζετε σε εσωτερικά τη κυβέρνηση, σα παρακαλώ. Αν υπάρχει κόντρα μεταξύ σας έβαλα εγώ σε κανένα εσωτερικό τη κυβέρνηση. Από του ΑΝΕΛ δεν διορίστηκε και με υπουργό τον κύριο Κουρουμπλή. Μην με βάζετε να κάνω πολιτικές κρίσεις τώρα για αυτό το πράγμα. Κύριε Μάρτη, είπα. Σα παρακαλώ. Κύριε Μάρτη, πρόεδρε, προστατέψτε με. Δεν κάνετε μία. Κάνω ερωτήσει και ακούω φιλολογικέ αναλύσει. Κύριε Μάρτης, ούτε σας βάζω, ούτε δεν σας βάζω. Σας μιλάω για γεγονότα και για τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και σας λέω ότι αυτός ο διαγωνισμός ήταν παράνομος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το έλαβε υπόψη και δεν δικαίωσε τον τότε πρόεδρο, δικαίωσε τον υπουργό. Αυτό όχι, σας λέω. Όχι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι τυπικά είχε την αρμοδιότητα ο υπουργός, επειδή ξέρετε, διορίζει. Ξέρετε τι γράφει επειδή εδώ, διορίζει, έχει τυπικά την αρμοδιότητα και να πάυσει. Ξέρετε. Αλλά την πρώτη φορά για τυπικούς λόγους δεν τον είχε, την πρώτη φορά, ναι, δεν το τον είχε καλέσει σε απολογία. Εσείς αυτό φορά, το πράγμα το οποίο λέτε, σας λέω ότι την ίδια ώρα η δικαιοσύνη τώρα έχει παραπέμψει τρεις υπαλλήλους του κυρίου Πολάκη. Για να τώρα, δούμε και αυτό. Για αφήστε την ίδια προκήρυξη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και συνεχίζεται η διερεύνηση. Αφήστε με να μιλήσω. Τι μου λέτε ότι τον έχει δικαιώσει? Αφήστε με να μιλήσω. Τρεις υπαλλήλοι του είναι κατηγορούμενοι και μου λέτε ότι έχει δικαιώσει τον Πολάκη. Δεν υπάρχει ότι αυτό το διαγωνισμό που εσείς το θεωρήσατε σύνομο. Ότι έδιωξε τον κύριο Γιαννόπουλο και δεν αφορά καθόλου. Γιατί αυτόν επικαλέστηκε ο Πολάκης. Παράνομο τον θεωρώ ως προς την παρέμβαση του κυρίου Πολάκη. Ακούστε με λίγο. Δικαιώθηκε όμως ο Πολάκης και δεν δικαιώθηκε ο κύριος Γιαννόπουλος. Μα πώς δικαιώθηκε, αφού είναι στη διαδικασία της ποινικής δίωξης τρεις υπάλληλοι του για τον διαγωνισμό. Θα το δούμε αυτό. Και συνεχίζει η διερεύνηση. Θα το δούμε αυτό, κύριε Μάρτη. Συνεχίζει αυτό η διερεύνηση. Είστε δικαστής. Είστε δικαστής. Μα σας λέω ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Επικαλούμε πώς σε. Δικαίωσε. Επικαλούμε συμβουλή. Ξέρετε τι θα βγάλει. Δεν σας λέω καν τη γνώμη μου.
Κύριε Μάρτης, αφήστε με να... Μα μου λέτε ότι το δικαίωσε. Αφήστε με να τελειώσω τις απαντήσεις. Έχει τελεσιδικήσει ποινική δίωξη. Αφήστε με... Αυτή η απόφαση έχει τελεσιδικήσει, βέβαια. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη όμως προς τις ευθύνες των υπαλλήλων του κυρίου Πολάκη για την παραβίαση των όρων της νομοθεσίας. Άρα υπάρχει δικαιοσύνη. Και συνεχίζει η διερεύνηση. Τι σχέση έχει αυτό που σας ρώτησα με αυτό που απαντάτε? Δεν είμαι σύνοχος του κυρίου Γιαννόπουλου και δεν έχω και κανένα λόγο. Σας είπα, δεν διορίστηκε. Μην με βλέπετε στα εσωτερικά της κυβέρνησης. Ακούστε λίγο. Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή. Παρότι δεν είμαι νομικό. Επίσης, να ξέρετε, υπάρχει νομική γνωμοδότηση ότι έπρεπε να έχει επαναπροκηρυχθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός λόγω της παρέμβασης του κύριου Πολάκη. Οι συνάδελφοι. Είναι παράνομος ο διαγωνισμός. Έπρεπε να έχει επαναπροκηρυχθεί. Βλέπω. Έπρεπε να έχει επαναπροκηρυχθεί. Ότι έχετε έπαρση σαν μάρτυρας. Γιατί, για ποιο λόγο το κάνετε αυτό το πράγμα? Εγώ ούτε σας πρόσφατα. Όχι, έχω άποψη και μιλάω πάνω σε γεγονότα. Ερώτησα την άποψή σας. Υπάρχει νομική γνωμοδότηση ότι έπρεπε να έχει επαναπροκηρυχθεί. Μην μου κάνετε προσωπικούς χαρακτηρισμούς επειδή δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Μιλάω πάνω σε στοιχεία και γεγονότα. Σας λέω ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μου λέτε ότι έχω έπαρση. Σας λέω, αν ξέρετε μια χώρα στον πλανήτη, δεν μου απαντάτε. Σας λέω ότι είναι τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και μου λέτε ότι δεν σας αρέσει η γνώμη μου. Ποια γνώμη σας? Πείτε την, σας εμπόδισα εγώ. Ακούστε, κύριε Μάρτης. Σας λέω ότι υπάρχει ποινική δίωξη. Ακούστε να τελειώνω, δεν έχω πολλά. Μα υπάρχει, δεν υπάρχει ποινική δίωξη για τους υπαλλήλους του κ. Πολάκη? Υπάρχει. Αυτό λέω και εγώ. Άρα τι όλα είναι νόμιμα. Λίγο πάτε σε άλλο θέμα, θα το δουν οι δικαστές, όχι εσείς. Εσείς με ρωτήσατε. Ούτε εγώ. Εσείς με ρωτήσατε. Ρώτησα για τους τρεις υπαλλήλους. Τα γεγονότα σας λέω. Σας ρώτησα αν ο διαγωνισμός που ήταν η αιτία να φύγει ο κύριος Γιαννόπουλος ήταν σύνομος. Και επιρρύψατε ευθύνη στους υπηρεσιακούς υπαλλήλους του Κερμνού που ήταν η συντριμελή επιτροπή και ψευδώς λέει ο κύριος Πολάκης ότι κάνανε λάθος μοριοδότηση. Θα υπερασπιστώ τους συναδέλφους μου, οι μόνοι οι οποίοι κάνανε λάθος ήταν οι τρεις υπάλληλοι, ο κύριος Πολάκης που έστειλε και κατήργησε την ομότητα του οργανισμού. Τα παιδιά δεν κάνανε τίποτα κακό. Πολιτικές ευθύνες να μεταφέρονται στους υπαλλήλους του Κελμνού. Πού τα έχετε δει αυτά? Κύριε Παπαχριστόπουλο, τα ίδια έπαθα και εγώ. Δεν κάνω τη δουλειά μου, δεν μπορώ. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος δεν προσβάλλει. Μιλάω τώρα και πέφτει πάνω. Εσείς με προσβάλλατε. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος δεν προσβάλλει. Ο κύριος Μάρτης έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο εξέταση. Δεν μπορούμε να του κάνουμε κάτι. Εσείς το επιλέξατε με την προσωπική επίθεση που μου κάνατε από την αρχή για θέματα τα οποία δεν αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Ορίστε, και χρησιμοποιήσατε συκοφαντίες γιατί θέλετε να με πλήξετε. Αλλά εγώ έχω άποψη και θα την πω. Εμένα προσωπικά. Φάγανε τις πρώτες δύο ώρες πάνω σε συκοφαντίες. Θα περίμενα μία συγγνώμη να έχω ακούσει τόση ώρα. Σε αυτό. Για πείτε μου μία εσείς. Συγγνώμη. Έχετε ξεφύγει όμως. Μία συγγνώμη. Συκοφαντίες σε δύο ώρες. Μην μου λέτε ότι έχω ξεφύγει. Είστε εδώ. Προσβάλλατε με ψεύδι. Αν νομίζετε ότι αυτό το στυλάκι... Σας ακούω, κύριε Παπαχριστόπουλε. Είναι πολύ γνώριμο αυτό το στυλάκι. Μία έκκληση να κάνεις. Μήπως ακούσεις ένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Κύριε Γιωργαντά, βλέπετε να παρεκτρέπομαι. Έχω παρεκτραπεί, κύριε Γιωργαντά, ρωτάω. Μιγαλούμε τη γνώμη σας. Έτσι. Λοιπόν. Δεν θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Έχω παρεκτραπεί, έχω προσβάλει τον μάρτυρα, έχω κάνει... Ο κύριος Πολάκης βρίζει από το Facebook και θα καθίσετε. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ούτε ο κύριος Πολάκης δεν θα υπερασπιστεί και αυτά που λέτε σήμερα εσείς. Όχι, ο κύριος Παπαγνώμη. Μόνο Facebook. Κυρία Πουλή, σήμερα και κυρία για το Facebook. Πουλή. Σταματήστε εδώ, κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο. Δεν με αφήνει να κάνω. Τώρα θα σε αφήσει, τον παρακαλούμε όλοι να το κάνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ερωτήσεις, απαντήσεις, τίποτα άλλο, ούτε σχόλια. Μόνο να τον παρακαλάμε μπορούμε, αλλά δεν μας ακούει και σε αυτό, εντάξει. Ορίστε, κύριε Παπαχριστόπουλε. Καλούμε τη βοήθεια του κυρίου Γιωργαντά, ο οποίος ξέρει τη δουλειά του και τον ευχαριστώ κιόλας. Δεν με αφήνετε να δηλαδή. Δεν ήθαμε να κάνουμε φιλολογική κουβέντα, κύριε Μα. Θα είχαμε τελειώσει τώρα. Ακούστε με. Μη στοχοποιείτε τους εργαζομένους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε, θα τα ακούσει κανένας εγγυλός και θα φέρουν τα παιδιά μετά. Θα τρέχουν τα παιδιά. Είναι αμαρτία. Ωραία, το είπατε. Ερωτήσεις, απαντήσεις μόνο, παρακαλώ σε όλους. Υπόθηκαν αυτά που θέλατε. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Ακούστε με λίγο, κύριε Μάρτυρα. Θέλω να μου πείτε αν το τμήμα προμηθειών δούλευε σωστά στο Κελπνό. Ποια είναι η γνώμη σας και αν ξέρετε πώς δούλευε το τμήμα. Δεν έχετε σε σχέση με το τμήμα αυτό, αλλά εγώ θέλω να βγάλω τα συμπεράσματά μου. Λέω, λειτουργούσε σωστά το τμήμα προμηθειών? Ποια είναι η γνώμη σας? Το τμήμα προμηθειών λειτουργούσε σωστά στο πλαίσιο των διατάξεων που είχε τότε και δεν ήταν οι ίδιες για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, υπήρχαν εξαιρέσεις του δημοσίου λογιστικού. Βεβαίως. Και στο πλαίσιο αυτό το τμήμα προμηθειών λειτουργούσε. Βεβαίως. Τώρα έχει μπει στο δημόσιο λογιστικό και είναι άλλες οι διατάξεις. Κάθε φορά το ισχύον πλαίσιο, νομίζω. Χαίρομαι που για την απάντησή σας λέω ότι δούλευε με έναν υπάλληλο μόνο. Όντως δεν ήταν στο δημόσιο
αξιολογισμικό. Πότε μπήκε στο δημόσιο, έτσι με. Τώρα θέλω. Με προκαλείτε να σα κάνω άλλη. Πότε μπήκε στο δημόσιο λογισμικό. Μπήκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου στι 24 Δεκεμβρίου του 2015. Χαίρομαι που μου το και έκτοτε παραβιάζεται κατάφορα. Απάντησε σε μένα αυτά. Μη συνεχίζετε. Τα απάντησε σε μένα, θα πάρετε κανένα μισά ώρα. Πάνω από 10 εκατομμύρια χωρίς διαδικασίες δημοσίου λογιστικού. Τα απάντησε σε μένα, κύριε Παπαδιστόπουλε. Στην εισαγγελία. Εντάξει, κύριε Μάρτης, είναι στα πρακτικά η απάντησή σας προηγούμενη. Εντάξει. Δεν το ξέρω, κύριε Παπαδιστόπουλος. Ναι. Θα τα διαβάσει τα πρακτικά, μην ανησυχείτε. Το 2014, κύριε Μάρτυρα, δεν είστε υποχρεωμένος να τα ξέρετε όλα, αλλά επειδή είστε παλιός υπάλληλος. Αν ξέρω, θα απαντήσω. Σε 240 εργαζόμενους αποσπασμένους σε νοσοκομεία με υπερορίες συνολικού ύψους ήταν 910.000 ευρώ. Αυτό όταν από τους 240 μόνο οι 50 ήταν γιατροί και νοσηλευτές. Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν το ξέρετε αυτό το γεγονός ότι το 2014 από τους 240 αποσπασμένους κλπ. Μόνο οι 50 ήταν γιατροί και νοσηλευτές, ενώ οι υπόλοιποι 190 ήταν ιδιωτικοί πάλι. Ό,τι θέλετε. Αν μου επιβεβαιώνετε αυτό το γεγονός και επειδή δεν λέω προσωπικά μου, σας λέω ότι είναι από την έκθεση του πορίσματος των καταλήξεων διεύθυνσης δημοσιονομικών, δηλαδή του ΣΕΙΠ. Αν μου το επιβεβαιώνετε. Δηλαδή 240 άνθρωποι πήραν 910.000. Ναι. Δηλαδή πήραν κάτι, κάτι κάτω από 4.000 ο καθένας το έτος. Γύρω στα 300 ευρώ μεικτά το μήνα, άνθρωποι πίνουν στα νοσοκομεία. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε νοσοκομιακός γνωστός και ήσασταν και διοικητή σε νοσοκομείο παλιά στην προηγούμενη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Καλά, δεν θυμάμαι. Έχω γράψει το βιογραφικό μου. Το ξέρω, μα το διάβασα. Εκεί το διάβασα. Το έχω κρύψει. Εκεί το διάβασα. Άρα, όταν έπαιρναν υπερορίες και εφημερίες, 300 ευρώ το μήνα μεικτά, άνθρωποι οι οποίοι είναι γιατροί και νοσηλευτές και κάνουν εφημερίες, κάνουν νυχτεριά. Και οι διοικητικοί, οι οποίοι είναι. Μόνο 50, ξέρετε. Και οι διοικητικοί, γιατί εσείς το γνωρίζετε, πιστεύω καλύτερα από μένα, γιατί είστε νοσοκομιακός, εγώ δεν είμαι. Διοικητικοί, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας, και τα οποία είναι πολύ, επίσης πολύ σημαντικοί για τη λειτουργία των νοσοκομείων, είναι και τα βράδια σε εφημερίες, είναι και στα ταμεία κίνησης, είναι και για τα επίγοντα, είναι για τα. Πώς τα λέτε τα άλλα, τα παραστατικά τα οποία βγαίνουν. Δεν ήταν νοσηλευτές πάντως ούτε γιατροί. Όχι, αλλά είναι διοικητικοί που ακόμα και σήμερα υπάρχουν εκεί με προγραμματικές συμφωνίες. Και αν πάμε να τους πάρουμε τους διοικητικούς αυτούς από τα νοσοκομεία παίρνουν τηλέφωνο οι διοικητές κλαίγοντας και λένε όχι, μην μου τους πάρεις. Για την απάντηση. Άρα 300 ευρώ το μήνα μεικτά για τη στήριξη των νοσοκομείων. Εύλογο μου φαίνεται. Κύριε Μάρτη, μη φλιάρετε. Πείτε μου το εξής. Δεν φλιαρώ. Πείτε τα μου, νοσοκομεία στηρίζουν. Αν το ξέρετε. Καλό δεν να στηρίζουμε τα νοσοκομεία, κύριε Παπαχριστόπουλε. Βεβαίως, ακούστε με λίγο. Και σας καλά κάνει και σήμερα η διοίκηση για προγραμματικές συμφωνίες. 240, μόνο 50 ήταν οι γιατροί και νοσηλευτές. Φεύγουμε από εκεί. Ναι, υπάρχουν αιτήματα. Χαίρομαι που μου το επιβεβαιώνετε. Οι υπάλληλοι του Κελπνό είναι στα νοσοκομεία, κατόπιν αιτημάτων των ίδιων των νοσοκομείων και σύμφωνα με προγραμματικές συμβάσεις που είναι υπογεγραμμένες. Ναι, ναι. Αφού ζητάνε διοικητικούς στα νοσοκομεία και μπορεί το Κελπνό να υποστηρίξει το σύστημα υγείας, γιατί να μην το κάνει. Επόμενη τι ερώτηση. Κακό βρίσκεται εκεί. Επόμενη ερώτηση. Επίσης θέλω και την παρέμβασή σας, γιατί δεν πληρώνονται γιατροί τις εφημερίες. Ακούστε λίγο. Ακούστε. Θέλουμε τη βοήθειά σας σε αυτό. Λίγο. Και εσάς και του κυρίου Παπαδόπουλου, αφήστε γιατί είστε του ιατρικού χώρου. Κύριε Μάρτη, ραφλιαρή τα κατάσχετα. Αφήστε εντάξει, να εντάξει, κύριε Μάρτη, εντάξει. Καλύφθηκε από την απάντησή σας. Θέλω να μου πείτε αν ξέρετε. Ακούστε με λίγο. Μοναδικός τρόπος. Ο μοναδικός τρόπος. Ξέρετε ότι οι μονάδες ΜΕΘ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι υποστελεχωμένες. Δηλαδή, ακόμα και ΜΕΘ που έχουν τον εξοπλισμό, το μηχανολογικό, και μας λείπανε γύρω στις 160 θέσεις τότε. Εγώ λέω το εξής, έχετε υπόψη σας, επειδή πράγματι δεν ήταν στο δημόσιο λογισμικό, μπορούσαμε δηλαδή μέσω του Κελπνό να κάνουμε προσλήψεις. Θέλω να μου απαντήσετε και να μου πείτε στα χρόνια που υπηρετούσατε, αν το ξέρετε, πόσοι γιατροί μέσω Κελπνό πήγανε στις ΜΕΘ. Θέλω να μου το απαντήσετε. Αν το ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, από θα μου πείτε δεν το ξέρω. Από προκήρυξη για τη στελέχωση ή οι ιατροί που είναι η ΔΑΧ μέσα στο Κελπνό. Μόνο εσείς μπορούσατε να τους προσλάβετε, διότι το 5-1 ήσυχε και το ξέρετε, ήταν μνημονιακή δέσπευση και δεν μπορούσαμε. Ναι, αλλά και συνεπώς μέσω Κελπνό. Το σχεδιασμό το κάνει το Υπουργείο. Ακούστε με λίγο. Εγώ δεν είπα ότι εσείς ευθύνεστε. Λέω ότι σε ποιους γιατρούς αναφέρεστε. Μέσω Κελπνό το Υπουργείο ή η. Μην μου κάνετε υπόθεση, με προκήρυξη. Μην μου κάνετε. Είμαι 37 χρόνια στα δημόσια νοσοκομεία. Κατά μέσο όρο 250 γιατροί και νοσηλευτές. Ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Ακούστε με λίγο. Κατά μέσο όρο 250 γιατροί και νοσηλευτές. Ξέρετε πόσοι γιατροί προσλήφθηκαν
όλη τη διάρκεια αυτού του ΜΕΤ που είχαμε τη δυνατότητα, εγώ λέω μετά το μνημόνιο, γιατί πριν από το 17 δεν υπήρχε, άστο, το αφήνω. Μετά, πόσοι προσληφθήκανε σε μονάδες εντατικής θεραπείας και καλύψανε έστω κάποια κενά, ξέρετε να μου πείτε, πείτε μου. Με αλλεπάλληλες διαδοχικές συμβάσεις διάρκειας, ένα μεσοσταθμικό γύρω στα 40 με 50 άτομα όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό και γύρω στα 200 μεσοσταθμικό όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, πάντα για ανάγκες ΜΕΘ. Ήταν διάρκειες συμβάσεις τους και το 13 ήταν και λίγο, το 11 ήταν και πιο πριν. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Υπήρχαν 165 θέσεις κενών ΜΕΘ και το λέγαμε όλοι. Το κελμνό αυτό. Όχι, όχι, δεν φταίει. Το κελμνό προκήρυξε. Πολλές θέσεις βγαίνανε και άγονες γιατί δεν βγαίνανε. Δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε, βιάζεστε. Σας λέω λοιπόν από τις 165 θέσεις. Και είναι πάγιες διαρκής ανάγκης και πρέπει να είναι μόνιμοι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι συμβασιούχοι. Ας μην είναι και εγώ δεν ήθελα να είναι μόνιμοι. Εγώ θέλω να πάει. Αφού είναι πάγιες διαρκής ανάγκης. Και να σωθεί, ακούστε, κύριε. Κάθε φορά που φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, κλείνουν τα κρεβάτια. Δεν κάνω διάλογο, δεν ήρθα να κάνω διάλεξη, κύριε Μάρτυρα. Θέλω να ακούσω μερικά πράγματα που με ενδιαφέρουν. Να πούμε και κάτι γόνιμο για το μέλλον. Σας λέω λοιπόν εφθαρσός και διαψεύστε το αυτό. Από τις 165 θέσεις κενών της ΜΕΘ. Έτσι για να ξέρετε δηλαδή, γιατί εγώ το ζήταγα από το πρωί ως το βράδυ. Και όχι μόνο εγώ, ας πω και 15 συνδικαλιστές που το ζητάγανε. Δεν πληρώθηκε ούτε μισή, ούτε μία. Σας το λέω ευθέως. Αν έχετε αποδείξεις ότι πληρώσατε κάποιες θέσεις, έστω και 10, φέρτε μου τα αποδεικτικά στοιχεία. Προσέξτε, δεν μιλάω για τους διοικητικούς υπαλλήλους που μπορεί να χρειάζονται. Εγώ δεν είπα τίποτα. Σίγουρα χρειάζονται. Αλλά αν ο διοικητικός υπάλληλος χρειάζεται μία, ο γιατρός στη ΜΕΘ και η νοσηλεύτρια χρειάζεται 101. Διότι αυτά τα 165 κρεβάτια, σας πληροφορώ για να μάθετε, δεν πληρώθηκαν μέχρι το 2015 ποτέ. Και σας το λέω υπεύθυνα. Υπήρχαν τρεις ή τέσσερις προκηρύξεις. Αν έχετε, ακούστε, αν έχετε χαρτιά θα σας που αποδεικνύουν, θα σεβαστώ την άποψη. Κύριε Μάρτυρα, θα σεβαστώ την άποψή σας και θα πω, με διέψευσε ο μάρτυρας, έστω ότι παρθήκανε. Σας διαψεύδω. Απλώς δεν τα έχω φέρει γιατί δεν περιμένω ότι εσείς θα πείτε δύο πράγματα. Γιατί είστε ειδικός. Ναι, ναι. Υπάρχουν αλλεπάλληλες συμβάσεις. Τρεις διαδοχικές συμβάσεις πριν από την τελευταία, ναι, για προκήρυξη και στελέχωση μονάδων εντατικής θεραπείας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πόσοι πιστεύετε ότι προσλήφθηκαν εκεί? Μου είπατε κάτι πριν. Σας λέω μεσοσταθμικά ότι πρέπει να ήταν 50. Τώρα, αν μου λέτε, ναι, ότι για 165 προσλήφθηκαν 50. Έχει γίνει πάρτι, ξέρετε. Αν είχαν γεμίσει με 50 κρεβάτια, θα κάναμε πάρτι συνάδελφοι. Θα σας φέρω προσωπικά και τις προκηρύξεις και ό,τι διαθέσιμο υπάρχει για τα προηγούμενα. Το κελμνό διαχρονικά στελεχώνει. Αλλά προσέξτε, κύριε Παπαχριστόπουλε, το ξέρετε καλά. Η στελέχωση των μονάδων δεν είναι ευθύνη του κελπνό. Όχι, βέβαια. Και στους σκοπούς του ίδιου. Αυτό. Πρέπει να ανατεθεί από το Υπουργείο. Ό,τι ανατιθότανε κάθε φορά αυτό και προκυρήσατε. Δεν είστε κατηγορούμενος, κύριε Μάρτυρα, τη γνώμη σας θέλω. Μα δεν είμαι κατηγορούμενος. Να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν είστε κατηγορούμενος. Ποιος είπε ότι είμαι κατηγορούμενος? Αλλά έγινε ένα έργο. Γιατί το μηδένισε? Υπήρχε λογιστήριο, ακούστε με, ούτε μισό κρεβάτι, αλλά πείτε μου, υπήρχε λογιστήριο στο κελπνό? Θέλετε να τα καταθέσω στην Επιτροπή όλες τις προκηρύξεις και τις τελεχώσεις ή θέλετε να τα φέρω προσωπικά? Όχι, εγώ στην Επιτροπή. Στην Επιτροπή τότε και θα περιμένω όταν θα το λάβετε να κάνετε και την ενημέρωση ότι υπήρχαν. Και θα το ανακαλέσω κιόλας. Ναι. Πείτε μου το εξής. Λογιστήριο υπήρχε στο κελπνό, έτσι, στοιχειώδες λειτουργία. Από ό,τι ξέρω, ναι. Δεν είμαι στο λογιστήριο, αλλά λογιστήριο από ό,τι ξέρω υπήρχε. Τι είναι ότι δεν υπήρχε? Πρόγραμμα μηχανοργάνωση υπήρχε στο λογιστήριο. Δεν γνωρίζω πώς λειτουργούσε το λογιστήριο. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν είναι αντιδικό μαζί σας, το λέω ευθέως. Α, και να σας πω, επειδή είπατε κάτι πριν για τις εφημερίες. Να μην μου πείτε. Προσφάτως ψηφίσατε και καλώς το κάνατε. Αφήστε τι 700.000 ευρώ πόνους για τους εργαζομένους του ΕΟΦ. Καλά κάνετε. Εμείς εργαζόμενοι είμαστε, δεν είμαστε μίζεροι. Ναι. Όπου μπορείτε να δίνετε λεφτά, να δίνετε. Αλλά μην μου λέτε ότι παίρνουν μπόνους 700.000 στο ΕΟΦ και την ίδια στιγμή έχουμε αχρεωστήτως επειδή κάναμε τη δουλειά μας στο κελπνό ή δεν πληρώνουμε τις εφημερίες των ιατρών ή δεν πληρώνουμε τα νυχτερινά των νοσηλευτών ή δεν τους πληρώνουμε το επίδομα επικινδυνότητας ή δεν έπρεπε να αποζημιωθούν τότε για τις δράσεις τους. Δεν θέλω να ακούσω, αφήστε με λίγο. Όχι, σας το λέω γιατί πρέπει να υποθεί. Και θέλουμε την παρέμβασή σας. Έβγαλε ένα γενικό συμπέρασμα η έκθεση των ορκωτών λογιστών του ΣΕΙΠ και λέει: ο ελεγχόμενος φορέας δεν τηρεί λογιστικά βιβλία. Δεν τηρεί έντυπα ή μηχανογραφικά. Από τα στοιχεία που παραδόθηκαν για την πληρότητα και ακρίβεια των οποίων η ομάδα ελέγχου διατηρεί επιφυλάξεις, προκύπτει ότι το 2014 έγιναν 2.679 πληρωμές συνολικής αξίας
53 εκατομμύρια τάδε κλπ. Είναι ενδεικτικό ότι σε προηγούμενο έλεγχο που διερευνήθηκε το 2013 από τη Διεύθυνση Ελέγχου Φορέων Υπηρεσίας κλπ. Καταγράφηκε στην έκθεση αποτελεσμάτων ότι η πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ τάδε δήλωσε στην ελεκτική ομάδα ότι δεν τηρείται μητρό δεσμεύσεων από τον Μπορέα και ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμο να διενεργηθεί έλεγχος. Ενώ παρεδόθη στην ελεκτική ομάδα το από 7/10/13 έγγραφο του Υπουργού Υγείας τάδε, κ. Γεωργιάδη, στο οποίο αναφέρει ότι το ΚΕΛΠΝΟ βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν τηρούσε μητρό δεσμεύσεων και κατά συνέπεια δεν υφίσταται κανένας λόγος ελέγχου για την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων κατά το παρελθόν. Δεν θέλω να σας διαβάσω το συμπέρασμα, αλλά πώς τα ακούτε αυτά τα πράγματα? Αυτός ο οργανισμός ήταν σύνομα διοικούμενος, ήταν άντρο διαφθοράς, όπως αποδεικνύουν το γεγονός ότι. Ξέρετε πόσα άτομα έχουν παραπεμφθεί. Εγώ πιστεύω ότι και χαίρομαι και σας εύχομαι ειλικρινά να βρείτε και το να μην παραπεμφθείτε ποτέ. Αλλά ξέρετε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι που θα τους ξέρουν. Αν γίνει και αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Τι να κάνουμε. Έχουν, όχι, όχι. Δεν όλα μέσα στη ζωή. Και το λέω με ειλικρίνεια. Ειδικά, διότι είστε υπάλληλος. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Και λέω. Θεωρήθηκε άντρο διαφθοράς το τι γινόταν στο ΚΕΛΠΝΟ. Το γράφει το πόρισμα ότι είναι άντρο διαφθοράς. Γράφει το πόρισμα του Γενικού Λογιστήριου ότι γράφει άντρο διαφθοράς. Σας λέω ότι γράφει το πόρισμα. Έκανε, έκανε κανέναν καταλογισμό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για ποσά τα οποία είναι παράνομα και πρέπει να επιστραφούν. Ακούστε το λίγο. Μόνο που έκανε καταλογισμό ήταν ότι τα ποσά τα δικά μας και ήταν λάθος. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο και να σας απαντήσω όποτε θέλετε. Θέλω και μια προσωπική ερώτηση την οποία την κάνω με πολύ σεβασμό. Να σας απαντήσω όμως. Αλλά μπορεί και να μην ισχύει. Όχι, μπορεί, δεν ήταν παράνομα. Είναι λάθος η πληροφόρηση. Ήταν σύνομα για τελειώνω, τελειώνω, πρόεδρε. Από τη στιγμή που εξαιρούταν από το δημόσιο λογιστικό και από το μητρώο δεσμεύσεων, ήταν σύνομα. Ακούστε από με. Τη στιγμή που μπήκε καλά. Στο δημόσιο λογιστικό, αυτά θα ήταν παράνομα. Καλά. Αλλά δεν κρίνουμε τα πριν με τα τώρα. Τώρα που είναι στο δημόσιο λογιστικό, δίνονται 10 εκατομμύρια χωρίς καμία διαδικασία διαγωνιστική και αυτό είναι διαφθορά. Είστε δικαστής. Αναδείξτε το θέμα και βάλτε το. Έχουνε, τις αναλαμβάνω επωνύμως και ενόρκως, κυρία Καβαδία. Τα έχω στείλει στην εισαγγελία που εκείνοι οι δικαστές. Τελειώνω. Ακούστε με λίγο, τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν με αφήσατε καταρχήν. Είχα πολλές ερωτήσεις, αλλά σέβομαι το ότι κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να σας ρωτήσουν. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Πού υπηρετήσατε στρατό? Στο πολεμικό ναυτικό. Ποια χρονική περίοδο? 2005 Ιούλιο, 2006 Ιούλιο. Εκείνη την περίοδο είσαστε στο ΚΕΛΠΝΟ ή όχι? Ήμουν στο ΚΕΛΠΝΟ, ναι. Μάλιστα. Έκανα διατάξεις της χρήσης. Δεν θέλω. Θέλω εγώ, γιατί καταλαβαίνω το υπονοούμενο. Δεν υπονοούμενο, ευθέως. Ο νόμος... Είσαστε φαντάζομαι... ...από τον νόμο, από την εργατική νομοθεσία. Υπάρχουν διατάξεις. Μα δεν είπα ότι παρανομήσατε. Και μάλιστα πρώτον, δεν μισθοδοτούμουν. Είναι καλό να το ξέρουμε. Δεν μισθοδοτούμουν όσο ήμουν φαντάρος όπως προβλέπει ο νόμος. Σταμάτησα να μισθοδοτούμε, έτσι έπρεπε να γίνει. Δεύτερον, έκανα διατάξεις των χρήσεων περί προστασίας στρατευμένων μισθωτών, που είναι και για ΙΔΑΧ και για ΙΔΟΧ. Η πατρίδα προστατεύει έναν νέο όταν πάει να υπηρετήσει, όπως προστατεύει και μία γυναίκα όταν πάει να γεννήσει. Άρα, κάνοντας τις χρήσεις εργατικής νομοθεσίας των διατάξεων. Είναι στο Αιγαίο και ΙΔΑΧ. Και εγώ στο Κέντρο. Και εγώ τον ένα χρόνο και είσαι στο κέντρο της Αθήνας, στο Κέλπνο. Τι λέτε, κύριε μου, δεν ήμουν στο Κέλπνο. Σοβαρά μιλάτε. Πού είσαστε? Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία. Ήμουνα με πάγωμα σύμβασης, με αναστολή καθηκόντων στο Κέλπνο. Ότι ταυτόχρονα αυτά που λέτε μισοκοφαντικά, ποιος σας τα είπε? Λάθος σας τα λέει. Να σας πω, πήγα, υπηρέτησα κανονικά. Πώς είσαστε στο Κέλπνο? Δεν έχω κάνει στρατό. Ήμουνα. Περιμένετε. Φαντάζομαι, κύριε Παπαχριστόλου, κύριε Καβαλία. Άγωσε η σύμβασή μου. Αυτό έγινε για δεκάδες. Δεν έχω τελειώσει για να τέλος. Μαυρωτάς, αυτό έγινε για δεκάδες άλλους νέους άντρες του ΚΕΛΠΝΟ. Πάγωσε η σύμβασή μου στο ενδιάμεσο. Δεν πληρωνόμουν στο ενδιάμεσο. Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία. Ένα μήνα εκπαίδευση στον πόρο. Τέσσερις μήνες στον άθμο Σαλαμίνας, 7 μήνες στο Σκαραμαγκά, στη βάση υποβρυχίων καταστροφών. Δίκιο έχει. 7 μήνες στη βάση υποβρυχίων καταστροφών. Μα είναι προσωπικό. Απολύθηκα και αφού απολύθηκα, ήρθα στην υπηρεσία μου. Ποιο σα είπε ότι ήμουν στο κέντρο τη Αθήνα? Κύριε Μαύρο, τα παρακαλώ. Τέσσερις μήνες δάθανο Σαλαμίνα. 7 μήνες στη βάση υποβρυχίων καταστροφών Σκαραμαγκά. Ένα μήνα στο πόρο. Ποιο σα είπε ότι ήμουν? Έκανα χρήση, και παρακαλώ, κύριε Παπαχριστόπουλε, να ανακαλέσετε. Γιατί είναι συγκοφαντικό αυτό που λέτε. Είπατε ότι ήμουν στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν ήμουν. Είπατε ότι υπηρετούσατε
στο ναυτικό και ταυτόχρονα δεν σας είπα. Δεν σας είπα ταυτόχρονα, σας είπα πάγωσε η σύμβασή μου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας στρατευμένων μισθωτών. Πάγωσε, σταμάτησε. Δεν τι σχέση είχατε δεν με τον υπολογίζεται... εκείνη την εποχή. Δεν ήδη ήμουνα πριν συμβασιούχος. Ναι. Πριν ήμουνα συμβασιούχος. Βασιούχος. Σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας στρατευμένων μισθωτών και η ΔΑΧ και η ΔΟΧ, πάγωσα τη σύμβασή μου. Δεν συνυπολογίζεται ούτε καν στη μισθολογική μου εξέλιξη αυτός ο ένας χρόνος, ούτε ένσημα πήρα, ούτε πληρώθηκα. Πήγα 12 μήνες, υπηρέτησα τη θητεία μου. Ένα μήνα πόρο προπαίδευση. Τέσσερις μήνες, να το ξαναπώ γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Τέσσερις μήνες, ένα άλλο Σαλαμίνας. Εφτά μήνες, βάσει υποβρυχίων καταστροφών στο Σαλαμίνα. Απολύθηκα, πήγα το χαρτί της απόλυσής μου. Το δέχομαι, κύριε Μάρτη. Το δέχομαι. Και ενεργοποιήθηκε εκ νέου η σύμβασή μου και η ισοδοσία μου. Αυτό είναι στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ που ανασκευάζετε. Όχι, αλλά ξέρετε κάτι. Κάποια παιδιά. Η ίδια χρήση έκαναν όλοι. Ήταν εκείνη την εποχή σε κάποια νησιά του Αιγαίου. Και εγώ έκανα φαντάρος, έκανα και πλοία, έκανα και την προπαίδευση, υπηρέτησα την πατρίδα μου και είναι η τιμή μου. Και άλλοι συνάδελφοι επίσης του Κελπνό, ακριβώς με την ίδια διαδικασία, κύριε Μάρτυρα, κάνανε χρήση. Σας παρακαλώ, θα μιλήσω, νομίζετε. Θα πείτε όλα και όλα. Και άλλοι συνάδελφοι, πάνω από 10 νέοι άντρες, κάνανε την ίδια χρήση. Δηλαδή, η πατρίδα να μην προστατεύσει ένα νέο που εργάζεται να πάει να υπηρετήσει. Δηλαδή, πρέπει να πάει να υπηρετήσει και να μείνει ανεργός. Αυτό μου λέτε, κύριε Παλωμενάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ σας παρακαλώ. Να πάει να μείνει άνεργος ένας υπάλληλος. Ο νομοθέτης το επιτρέπει. Παρακαλώ, επομένως, όχι συκοφαντικά. Μου κάνεις τη χάρη. Ειλικρινή απορία, κύριε. Μην μου μιλάτε στον ελληνικό, σας παρακαλώ πολύ. Ειλικρινή απορία. Όταν εσείς προσληφθήκατε στο Κελπνό, σημαίνει ότι δεν είχατε εκτίσει τη στρατιωτική σας θητεία. Και η σύμβαση και η προκήρυξη. Όχι, αυτό για να και η προκήρυξη προέβλεπε να υπάρχει νόμιμη απαλλαγή ή εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή κατά τη διάρκεια τη σύμβαση. Και εγώ είχα νόμιμη απαλλαγή λόγω σπουδών, διότι ήμουν και μεταπτυχιακό φοιτητή. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και βγήκατε στη δουλειά σα και μετά πήγατε στρατιώτη. Νομιμότατα, δεν είναι κυρία Γαβαδία. Λοιπόν, και εσεί, α πούμε, όταν προσληφθήκατε επί Νέα Δημοκρατία το 2004 στην ΕΡΤΕΝΑ, εκτό ΑΣΕΠ, νομιμότατα δεν προσληφθήκατε. Καλά, είμαι από το 1992. Όχι, είμαι ενήμερο. Είχε διακοπεί η σύμβασή σα και υπογράψατε νέα σύμβαση το 2004. Άρα ξανά το 2004. Εκτό ΑΣΕΠ δεν ήταν. Είμαι ενήμερο. Εκτό ΑΣΕΠ δεν ήταν. Νομιμότατα. Και εμεί εκτό ΑΣΕΠ. Νομιμότατα. Και στρατιωτική θητεία, νομιμότατα. Και μια γυναίκα, όταν πάει να γεννήσει, άδεια νομιμότατα. Προς Θεού να πάει ο άλλος να υπηρετήσει τη θητεία του και να μείνει και άνεργος. Η πατρίδα τους φροντίζει. Δεν ζητάει κανείς τις λεπτομέρειες. Άρα χαίρομαι που ο κύριος Παπαχριστόπουλος έχει ανασκευάσει αυτό που είπε ότι ήμουν στο κέντρο της Αθήνας. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυροτάς. Ναι, καλησπέρα. Με καλύψατε. Κύριε Πουλή, καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είδα κάποια πράγματα, ρωτηθήκανε. Θα προσπαθήσω να αποφύγω τις προηγούμενες ερωτήσεις. Αν κάποιες, επειδή έλειπα, επαναληφθούν, συγχωρήστε με. Είπατε ότι ουσιαστικά η πρώτη σύμβαση που κάνατε με το Κελπνό, μάλλον προσληφθήκατε εκεί πέρα με σύμβαση ΔΟΧ το 2004. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για δύο χρόνια. Προκήρυξη, κανονικά. Προκήρυξη, δικαιολογητικά, μοριοδότηση, αξιολόγηση από επιτροπή, ανάρτηση αποτελεσμάτων. Και μετά η ΔΑΧ πότε γίνατε? Γίναμε τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου του 2005. Του 2005. Ναι. Όχι εγώ ατομικά. Συνολική απόφαση τροποποίησης από η ΔΟΧ. Ήτανε ΔΑΧ. Τότε που είχε γίνει για αρκετό κόσμο με το. Για αρκετό κόσμο, ναι. Και στα πανεπιστήμια, θυμάμαι αντίστοιχα. Για αρκετό κόσμο, μάλιστα. Δίκιο έχετε. Και από το... Αυτή τη στιγμή πόσοι υπάρχουν περίπου στο Κελπνό η ΔΑΧ? Μάλιστα. Στο Κελπνό η ΔΑΧ υπάρχουν με σύμβαση εργασίας με το Κελπνό. Υπάρχουν γύρω στους 550. Εξ αυτών οι 250 είναι στην κεντρική υπηρεσία στο οργανόγραμμα του Κελπνό. Στα γραφεία, στις μονάδες, στα guidelines, στη Βάρη κτλ. Για ό,τι είναι στελέχωση της κεντρικής υπηρεσίας Κελπνό. Και 300 περίπου είναι σύμφωνα με προγραμματικές συμβάσεις, διάφορες ειδικότητες, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό. Με προγραμματικές συμβάσεις είναι στα νοσοκομεία της χώρας και στα κέντρα υγείας. Οπότε οι προγραμματικές συμβάσεις. Στο ΕΚΑΒ, στον ΕΟΦ, στον ΕΟΜ, στον ΦΕΤ. Οι προγραμματικές συμβάσεις αφορούν, ας το πούμε, λίγο πιο πρώτης γραμμής, ας το πούμε, δραστηριότητες, που είναι νοσοκομεία και ΕΚΑΒ και τόνα και τ' άλλο.
Οι υπηρεσίες είναι περισσότερο. Το ΚΕΛΠΝΟ έχει όντως το ρόλο, πέρα από το έργο το οποίο γίνεται από αυτό καθ' αυτό, έτσι είχε γίνει τόσα χρόνια, στηρίζει, καλώς κατά την άποψή μου και συνεχίζει και σήμερα καλώς κατά την άποψή μου, και στηρίζει τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας. Καθώς και άλλους οργανισμούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως το ΕΚΑΒ, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ναι, του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας Τεχνολογίας και πολλά άλλα. Επειδή έχει αυτή την ευελιξία ουσιαστικά στη διαδικασία προσλήψεων, η οποία μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε, ας το πούμε, χρονοβόρες διαδικασίες. Επειδή από το νόμο 3370 του 2005 έχει την ευελιξία να διαθέτει προσωπικό, ο όρος είναι διάθεση προσωπικού, στη βάση προγραμματικών συμβάσεων. Στη βάση προγραμματικών συμβάσεων. Μάλιστα. Γενικά, στο διάστημα που είσαστε στο ΚΕΛΠΝΟ, έχετε έτσι συναδέλφους σας που να παίρνουν μετατάξεις ή αποσπάσεις, όχι σε νοσοκομεία ή σε τέτοιες μονάδες, αλλά σε βουλευτές, σε υπουργούς, σε άλλους φορείς, σε άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, να μπαίνουν στο ΚΕΛΠΝΟ και από εκεί να πηγαίνουν σε μη χώρο που να έχει σχέση με την υγεία. Ακριβώς. Γιατί είχα κάνει μια ερώτηση σχετική στον κύριο Ξανθό, ποιοι είναι οι αποσπασμένοι. Δεν μπορώ να σας πω ακριβή αριθμό. Υπάρχουν τέτοιες.